Αργήσαμε λίγο να μπούμε γιατί ήμουν σε κάτι επαφές με το ΆΚΑ. Ναι, ναι. Προσπαθούσαν ακόμα να σηκώσουν τον οικονό μου, τον Μπάρκα. Τον Μπάρκα. Ναι, όλα και αυτά τα παιδιά. Ναι, είχαν μείνει ξαπλωμένοι από χθες. Από το 70 και μετά. Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Τους λέγανε παιδιά, άντε σηκωθείτε. Από το 60 ναι, και μετά. Ναι. Εδώ είμαστε. Έτσι είναι, Νίκο μου. Εδώ είμαστε. Έτσι είναι, Νίκο μου. Άλλοι έχουν κάνει ολόκληρο όμιλο. Έτσι είναι, λένε. Για να μπουν στους πραγματικούς ομίλους. Και άλλοι. Έχουν φάει το γάιδαρο. Αλλά μένει μια ουρά πολύ μπελαλίδι, κύριε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι τους έμεινε ένα κομματάκι. Ναι. Αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε στο αποκορύφωμα. Επειδή έχεις φτάσει και στην τελική ευθεία κιόλας και το περιμένεις πώς και πώς, σου φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Θέλω να καταγγείλω την UEFA για το γεγονός ότι έχει βάλει τα παιχνίδια 10 η ώρα το βράδυ. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξυπνάς μέρα αγώνα και τελειώνεις την επομένη. Δηλαδή, περιμένεις ένα μεγάλο ματς. Και πρέπει να πάει 10 ώρα το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, έτσι. Εγώ ξέρω τι σκέφτηκα σήμερα το πρωί που ξύπνησα. Λέω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έχουμε κάνει και εμείς βλακεία στη ζωή μας. Ξέρω, εγώ έχουμε μετανιώσει για πράγματα. Αλλά σκέψου να είσαι ο Λιβάγια. Γιατί? Γιατί, γιατί. Δηλαδή αυτό που κάνει στο τέλος. Ο Δήμαρχος Πειραιά. Σοκ. Για το πλοίο που πήρε φωτιά, έτσι. Ναι, γίνεται, για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Γίνεται, ρε, όλα καλά, όλα καλά με το συγκεκριμένο. Ναι. Ο Λιβάγια, Ελένη Μπουντού, θα παίζει στο ομίλο Champions League. Δεν θα παίζει, Νίκο. Ναι, οκ. Okay. Είναι πιθανό. Έκανε. Ναι, οκ. Okay, θα χάσει, ξέρω εγώ, ένα-δύο-τρία παιχνίδια. Ναι. Σίγουρα θα πέσει κάπου. Τι, ένα-δύο-τρία παιχνίδια. Πώς θα χάσει, ρε παιδί μου. Καταρχάς, ο Λουίς Αντριάνο της Σπαρτάκ, έτσι για την αγωνιά εκτός φάσης στον Κρέσπο, τιμωρήθηκε. Που εντάξει, με... δεν ξέρω, ήταν και καμιά. Ναι, δεν μπορεί να πει. Ναι, ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η ύπουλη αγωνιά τιμωρήθηκε. Ήταν ο Κρέσπο Μάγκας. Ναι, έχει δει το Λιβάγια τι κάνει στο τέλος. Δίνει μια γλωσσιά. Κανονικότατα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι λιγότερο από τρεις αγωνιστικές. Αυτός ο Λάζοβιτς της Small Video, η οποία πραγματικά χθες τα παιδιά προσπάθησαν, τα δώσανε όλα. Τους πίστεψα. Ό,τι μπορούσαν. Τους εντάξει, πίστεψαν. Ρε παιδί μου, okay. Είχαν 1,5 κανονικό παίχτη. Αυτό, ό,τι μπορούσαν, το πάλεψαν. Δεν υπήρχε υπόβαθρο, αλλά τους πίστεψα. Δηλαδή, άρχισε να τη ζορίζουν, να στριμώχνεται. Πιστεύω ότι πέρα από τον ένα τον τύπο που έβαλε τον γκολ. Και τον Σέποβιτς που μπήκε μετά και είχε και μια-δυο καλές φάσεις. Που έχει στο τέλος το άχαστο. Τώρα έρχεται ο άνθρωπός μου να βρίσει, γιατί τα λέει καλύτερα. Πιστεύω ότι είχαν 1,5 κανονικό ποδοσφαιριστή. Ένα όνομα θα πούμε. Αυτούνου που έχασε την ευκαιρία στο τέλος για τη Βίντι. Δεν μπορώ να το πω. Όχι, όχι, γιατί εγώ δεν εκφράστηκα. Περίμενα εσένα. Δεν έβλεπα. Δεν πήρε κανέναν. Δεν έβλεπα, ρε. Πέρασε η ΑΕΚ. Είχε τέτοιο, ρε. Είχε επανάληψη του Walking Dead. Α, μάλιστα. Έπεσαν κάτω, κάναρα, και ήταν 5 λεπτά. Δικά ήταν όλο το χορτάρι. Τι 5 λεπτά, 20 λεπτά ήταν. 25 λεπτά, το 65. Ο άλλος τον έσπαξε με τον νόμο και έπιασε τον αστράγαλο. Ποιος ήταν εκείνος που ήταν στο πλάγιο ξαπλωμένος κανένα. Το επικοινωνούν. Ένας που ήταν στο πλάγιο κανένα τετράλεπτο, 5 λεπτό, εκεί σκανθεί ο Γαλανόπουλος. Τον έκανε όλο τζατζάρισμα, καθαρό κόψιμο τα κόλλη μου, του πετάει όμο με όμο. Πέφτει κάτω. Και πάνω πέρα, στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή. Βγαίνει από τη γραμμή με το πέσιμο, πιάνει τον αστράγαλο και πονάει τόσο πολύ που ξαναπαίνει στο γήπεδο. Αυτό το Champions League, ξέρετε. Μεγάλα στιγμή. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, ακούστε τώρα. Λίγο, έχουμε σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Έτσι. Σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική για την ψυχοσύνθεσή μας. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε βάζεις τον εαυτό σου τώρα πάνω, πάνω απ' όλα. Δεν θα τελειώσει. Είναι ιστορική ημέρα για όλο το σύλλογο. Η μη νίκη. Η μη πρόκριση, μάλλον. Η μη νίκη, γιατί με νίκη. Το 0-0 δεν λύγει ποτέ. Νίκο. Ναι. Το που το μιλήσαμε, βέβαια. 0-0 δεν λύγει αυτό. Ναι. Ωραία. Η μη νίκη, λοιπόν, είναι δυστυχία. Ναι. Δυστυχία γιατί. Ωραία. Πρώτον, θέλουμε να ζήσουμε επιτέλους, δε φίλε. Έχω ζήσει όταν ήσασταν μικρά παιδιά να τρώω 4 γκολ στα νταμάρια από το Σπίνουλα, στον Αθηναϊκό. Ναι. Έχω ζήσει να με κερδίζει ο Μαρτινέος στο 90 και μετά να παίρνει φωτιά το λεωφορείο μας. Να καίγει τη μηχανή γιατί ήταν καλά τα λεωφορεία. Ναι. Έχω ζήσει το Final Four το 93. Στο οποίο ήσασταν. Νομίζω ότι αυτό το κορυφαίο από όλα. Ναι. Από όλα τα άλλα. Όπου ήμασταν τόσο σίγουροι θα το πάρουμε που χειροκροτούσαμε όταν μπήκε στο γήπεδο τη γυναίκα του Μπάλλο με το παιδί. Μάλιστα. Αποθέωση τώρα μιλάμε. Λες και μπήκε ο Λέβινγκστον. Ή ο ίδιος ο Μπάλλο. Έχω ζήσει. Δηλαδή. Αυτό με τη Σάλκε που τα κολοφάλσα δεν πήραν στο πλασέ του στόχ να μπει η μπάλα μέσα. Και φέτος είναι η πρώτη φορά που θεωρώ εγώ από όλα όσα έχω ζήσει που το στάτους της ομάδας είναι ικανό να τις μπρώξει στους ομίλους. Ναι, και είναι έτοιμη να μπει, ρε παιδί μου. Έχει όλα τα φόντα για να μπει. Τώρα πότε. Θα μπει.
Εδώ οι άλλοι παίξανε με τον Ζαγκλιβέρη χθες. Με τον Ζαγκλιβέρη και θα αποκλειώσουν. Καλά να σου πω κάτι, δηλαδή το χθεσινό περίμενες για να καταλάβεις πόσο της πάει γενικότερα. Δεν είναι ότι της πάει, έκλεψε. Έκλεψε. Άνα, μπράβο. Έκλεψε. Μα και πέρσι, όχι το σύγχαμα, πριν φτάσουμε στο παιχνίδι εδώ με τον Κομίνη. Το σύγχαμα αυτό, ωραία, χθες ξαναήρθε στη μνήμη μου. Εντάξει. Και ο Άρας αποκλειστικός το βάζει και φωτογράφει. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται. Μόλις έβρισες στον αέρα με πήρες τηλέφωνο. Τι υπηρεσίες είναι αυτές που προσφέρετε, ρε φίλε? Ναι. Ναι, την έβγαλε, την έβγαλε. Πρόσεξε με λίγο, είμαι στον αέρα. Και μόλις έβρισα και βλέπω, χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, έλα. Ναι. Ναι, 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 ναι. Να μην πιει, να μην πιει. Δεν πρέπει να πιείτε, ζώα. Μην πάτε μέχρι τις 10 η ώρα και είστε κάγκελο στο γήπεδο. Ναι, έλα, έλα, γεια. Σταμάτα, στον αέρα είμαι. Εσείς έφαγες πρωινό καλό. Μετά δεν πίνουμε, δεν πίνουμε. Θα πας να ξεκουραστείς στο σπίτι. Ο Σταύρος δίνει συμβουλές στις υπηρεσίες. Δεν θα πας, ναι. Δεν πίνουμε τον κόλο μας. Καρφίτσες, τον πίζει. Τον πίζει, άκου, τον πίζει, όχι, όχι, στον αέρα, αυτά είναι ζωντανές εκπομπές. Τον πίζει, τον Τζέτσον και το δεξί τον μπακ, γιατί όλοι οι μυρωδιάδες βλέπουν τον αριστερό. Το δεξί τον μπακ, τον Αλμέιδα, ωραία, βουντού, καρφίτσες, καρφίτσες. Ναι, ναι, ωραία, έλα, έλα, φιλιά, bye. Άκου τώρα τι κέντα έκατσε, βρίζεις. Τηλεφωνούν οι υπηρεσίες, και εσύ τους συμβουλεύεις πώς, τι να κάνουν σήμερα. Έφτασαμε σήμερα να δίνουμε στην αστυνομία να μην πίνει. Φιλάθλοι. Προστατέψτε. Παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα. Στη Σκωτία δεν είναι ηλίθιοι που κάνουν 12 η ώρα το πρωί τα παιχνίδια. Ναι, ρε, αυτό είπα και εγώ πριν. Ναι. Τι 10 η ώρα το βράδυ, ρε φίλε. 10 η ώρα το βράδυ, άμα αρχίσετε και πίνετε σε τα βόδια πάλι, δεν θα μπορείτε να μιλήσετε. Ωραία, το παιχνίδι σήμερα συμμετέχει και η Τούμπα, εντάξει. Μη πιείτε μια φορά τον κόλο σας. Σε ένα νορμάλ επίπεδο, ρε παιδί μου. Δεν ανάγκη να ξεκινήσει. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ένα και ένα, δύο. Όχι, κοίτα, μην πιείτε. Εσύ το ατού μας είναι η Τούμπα. Καλή ομάδα. Αυτή, άμα πάμε ποδοσφαιρικά 100%, σφίξαμε. Με Σπαρτάκ πήγε καλά. Θα μου πει, ήταν και νωρίτερα. Με Σπαρτάκ μια χαρά πήγε. Μετά το 0-2 η αντίδραση ήταν σεμιναριακού επίπεδου. Μπράβο στα παιδιά μας. Αλλά ήταν νωρίτερα το παιχνίδι. Ναι, ναι. 10 η ώρα είναι... θα έχει πιει ο άλλος. Θα έχει βγάλει κόμμα τη Μαλαματίνα, βασικά. Δηλαδή είναι δυνατόν. Την ίδια αυτό προσώπος. Αν σκεφτείς ότι από το μεσημέρι ήδη έχουν δώσει ραντεβού 2, 3, 4. Δηλαδή. Κάντε το ραντεβού 6, παιδιά. 6 το ραντεβού. Να πιούμε ένα καφέ. Καλό πρωινό. Ομελέτα, μπέικον. British breakfast. Ναι, ναι. Γιατί το δουλέψαμε και αυτό, give me 5 slots. Ωραία. Ναι. Μπέικον χοντρό. Θα πεις δηλαδή την άλλη στο σούπερ μάρκετ, μην το κόψεις καχεκτικό, μωρή βλάχα. Κάνε το λίγο χοντρό. Σαν τα φιλαρίζια στη σκάλα, που έχουνε. Στη σκάλα τη μεγάλη. Ωραία, το τσιγαρίζεις καλά. Μαζεύεται, γίνεται λίγο κοτλέ, αλλά όχι πολύ όσο γίνεται η φέτα. Ωραία, τρία μάτια. Τρία μάτια. Για να πετάς τον μπέικον πάνω. Ένα ψωμάκι, ντομάτα, λίγο ρόκα. Είχατε και στο χωριό σας ρόκα, μάθατε τώρα τη φυσικό ρόκα. Χυμό. Φυσικό χυμό. Το καφεδάκι. Ωραία, σας και μετά, καφέ. Ένα καφέ. Μεσημεράκι ύπνο. Ύπνο. Βράδυ κοιμηθήκαμε. Να κοιμηθούμε μεσημέρι. Τέλος πάντων, λίγο ντάγκλα. Σπιτάκι, καναπές. Η γυναίκα να μην σου μιλάει. Η γυναίκα πάντα, αυτή που δεν ασχολείται, εντάξει, δεν θέλει την ευτυχία σου σε ποδοσφαιρικά θέματα. Μην γελάς. Δηλαδή αυτό που δεν θέλει δηλαδή την ευτυχία σου σε ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι, θέλει και να είσαι δυστυχισμένος οπαδικά, ναι, για να πεις τα παρατάω. Άνα, μπράβο. Και θα ασχοληθώ μαζί σου. Και στην παραμικρή ιδέα ότι σε βλέπει στεναχωρημένο, εκνευρισμένο και όλα αυτά θα το πάει στο. Ενά τώρα κάθεσαι στεναχωριέσαι για αυτά. Κάθεσαι στεναχωριέσαι για αυτά. Ναι, μωρή, καθόμουν στεναχωριέμαι για αυτά. Ναι. Τραβά κανένα ζόρι, μπαμ! Καταλαβέ. Έτσι χωρίζουν τα ζευγάρια. Μέσα από αυτά, ε. Από αυτά. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ στεναχωριέσαι για αυτά εκεί. Αθήνια τα καθήκοντα. Εδώ το παιδί έφερε το έλεγχο στα μισά μαθήματα μένει. Ωραία. Όχι, θα σου πω απλά πράγματα, Νίκο. Μισή τον ΠΑΟΚ η γυναίκα σου. Ναι. Μισή τον ΠΑΟΚ, γιατί τον βλέπετε αγωνιστικά. Κορίτσια, λίγο ανοίξτε τα αυτιά σας. Ναι. Μας έχουν ψυχολογήσει. Μιλάει για αυτές που δεν ασχολούνται. Αυτές που δεν ασχολούνται. Ναι, ναι, αυτές που ασχολούνται μπορεί να τραβάνε το ίδιο με τους άντρες τους. Ναι, ναι.
Ότι ποιος είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Ευτυχισμένο αυτό το ζευγάρι. Ναι. Μαζί σε κατάθλιψη, μαζί στα χάπια. Όχι αυτοί που είναι και οι δύο που ασχολούνται. Υπάρχουν γυναίκες που δεν ασχολούνται οι άνδρες τους. Άλλο και τούτο. Αυτό, ναι, ναι, άλλη αυτό είναι χειρότερο δυνατό σενάριο. Είναι για εκτέλεση ο τύπος. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής απλό. Η γυναίκα σου μισεί τον ΠΑΟΚ. Κοίτα την τώρα πώς σε κοιτάει. Αν είστε μαζί. Κοίτα την πώς σε κοιτάει. Και καλά τη λέει. Που αναρωτιέται τι έχει αυτό σήμερα πάλι. Ναι. 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 Δεν θέλει το καλό σου. Δεν κατανοεί γιατί πρέπει να φύγεις 8 ώρες πριν ναι. το μάτς από το θέλει σπίτι. Την οπαδική σου δυστυχία. Δεν μιλάς μαζί της. Δεν κουβαλάς την αρνητική της ενέργεια στο γήπεδο. Διαφωνείς? Δεν έχεις φίλες που το κάνουν απόλυτα, αυτό. Απόλυτα. Ε? Που μισούν τον ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες ξέρετε αυτό δεν καταλαβαίνουν. Γιατί ότι το μάτς είναι 10, ναι, γιατί πρέπει να φύγει από το μεσημέρι, ας πούμε, και να γυρίσει. Ζέσταμα, counter pain. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Ξέρεις, αρχίζουν τα σενάρια. Ναι, ναι. Παιδιά, μην πάτε κάγκελο στο γήπεδο. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σφυρίζει κάτι ο Μπριχ. Ναι. Όλοι. Ορμάμε. Δίκιο να έχει. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να πιέζει η κερκίδα. Έτσι δεν είναι. Πιέζει η κερκίδα. Είπε ο Σταύρος δηλαδή... Κόλκας που πέταξε ακουστικό. Έβρισε, έριξε πινελί και ναι, εδώ είμαστε. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν θυμάσαι. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ νομίζω ότι είμαστε. Όλοι είναι normal συνάδελφοι που κάνουν ραδιοφωνική μετάδοση κάποια στιγμή έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Πού το πέταξε το ακουστικό, κάπου στο τηλεφώνο. Παιδί μου, σου ήρθε μπινελίκι. Ναι. Αλλά θυμήθηκε ότι ήσουν στο ραδιόφωνο και ναι. δεν έπρεπε να φύγει στον αέρα. Πετά ακουστικό μικρόφωνο, ρίχνει μπινελίκι μόνο στο Σταύρο Κόλκα. Πάει το ακουστικό και το πέμπτο λεπτό τη αναμέτρηση. Εδώ είμαστε. Ο πρώτο και τελευταίο είναι. Δεν είναι φυσιολογική δημοσιογραφική αντίδραση. Το έχω πάθει με τον Ηλία Χαραλάμπου στη Λιβαδιά. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί. Γιατί πριν το παιχνίδι είμαστε στο ξενοδοχείο της ομάδας και ο Κωστίκος του λέει μη φας κάρτα, μη φας κάρτα, τότε δεν διάλεγες παιχνίδια. Ναι, ναι, έχανες τα επόμενα. Τα κάρτες έχανες τα δύο επόμενα. Ναι. Ο Σβούρας είναι τραυματίας και η επόμενη επιλογή που έχουμε για αριστερά είναι ο Νάστος που είναι δεξής. Μάλιστα. Και του λέει μη φας κάρτα, έχουμε τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παίζαμε στην Τούμπα με την ΑΕΚ μετά. Ναι. Ναι, coach, ναι, coach. Ξεκινάει το παιχνίδι. Στο 8, βγαίνω σε καμπάλα από τα αριστερά. Είμαι μπροστά στο διάλογο, εντάξει. Δεν είναι ότι μου το είπε κάποιος. Είμαι μπροστά στο διάλογο. Βγαίνω σε καμπάλα από τα αριστερά. Κάνει μια... Έχει κλείσει, ξεκινήσει η προσπάθεια του Χαραλάμπους. Δίνει ο Χαραλάμπους και κλείνει μέσα. Και βγαίνω σε καμπάλα από τα αριστερά, γίνεται μια σέντρα. Σηκώνει το χέρι ο Χαραλάμπους. Και όπως είναι το κινητό έτσι και μιλάω, κάνω το κλείνω. Το κλείνω, ρε, κανονικά το κλείνω. Ωραία. Ανοίγω το παραθυράκι, έχει ένα παραθυράκι. Ναι. Για την Άννα Βύση, γιατί... του Σουάν. Ωραία. Ό,τι έχει να κάνει με Κύπρο, το Μακάριο. Τον... δηλαδή, και μετά με ξανακαλούν, λέω, έπεσε γραμμή. Και συνεχίζω κανονικά. Συνεχίζει, επαγγελματίας. Επαγγελματίας, φίλε. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Για να ξέρει ο κόσμος ότι πρώτα ζούμε. Και μετά, και μετά λέμε. Και επίσης, ναι. κάποιος ο οποίος ακούει στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τηλεόραση. Οκ, okay, είναι λίγο πιο normal. Στο ραδιόφωνο, ρε παιδιά. Οι περισσότεροι που κάνουν τη μετάδοση είναι και φίλοι της ομάδας. Ωραία. Εσύ που πας στο γήπεδο, λοιπόν, μπορείς να εργαστείς όπως θέλεις. Αυτός που κάνει τη μετάδοση. Εσύ που τα πρώτα θα πίνεις 8 ώρες. Εμείς θα πούμε. Πράγματα τα οποία θέλει να πει και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί. Ενώ δεν μπορεί. Μιλάει πάρα πολύ, δεν μπορεί να πει αυτό μια που θέλει. Μια φορά ξέρεις τι ήθελα να κάνω και το ξέχασα μετά, βέβαια. Γιατί είναι από τις ιδέες που μου έρχονται. Να μην είμαι στον αέρα και να κάνω μετάδοση. Που θα την ηχογραφήσουμε για μας πως θα έπρεπε να είναι μια μετάδοση. Υπέροχο. Δεν θα είναι υπέροχο. Υπέροχο. Και να το πουλήσουμε μετά σε CD. Ό,τι ακριβώς σκέφτεσαι. Ναι, ό,τι σκέφτεσαι ακριβώς. Τι κάνεις. Ναι, ναι. Δώσ' την πάρα. Αν πίνε λίγη στον προπονητή, πίνε λίγη στους παίχτες, τέτοια πράγματα. Πίνε λίγη στους αντιπάλους. Εννοείται. Τι κάνει αυτό, με μούτρα είναι αυτά. Ναι, ναι. Το παίζει έτσι μπάλα, ζώα. Αυτά πρέπει, παιδιά, να... Η περιγραφή όπως την ονειρεύεσαι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Το κρίσιμο διάλειμμα. Όλα είναι κρίσιμα σήμερα για ένα λόγο μυστηρίου. Ναι. Ξυπνάμε το πρωί, ξυπνήσαμε. 12.30 έχει πάει. Έχετε φάει πρωινό. Και αν δεν φάγατε, φάτε τώρα. Έχετε άλλη μισή ώρα. Πρωινό. Παπάλα στο αυγό. Ναι. Φρέσκο ψωμάκι. Ναι. Ωραία, εκεί τη γειτονιά. Το ωραίο που μυρίζει. Εντάξει. Μπέικονάκι. Μπίνς. Γιατί στη Σταυρούπολη άμα ξυπνήσαμε πρωινό, χωρίς μπίνς. Μας δείχνει. Τέλος πάντων. Όταν συνδυάζονται όλα. Όταν συνδυάζεται όλα. Και αν πεινά πολύ επίσης. Ναι. Εντάξει, τρώμε το πρωινό μας, το ωραίο, το English breakfast. Πάμε παρακάτω. Καφεδάκι με την παρέα στη γειτονιά ή στο κέντρο, ανάλογα που μένετε. Ωραία.
καπάκι μεσημεριανές ντάγκλες. Δεν πας να πεις τσίπουρα από τις 2 η ώρα. Αν πεις τσίπουρα από τις 2 η ώρα, θα παρακολουθήσεις τον Μπενφίκα ΠΑΟΚ πριν παίρνει την πρώτη σειρά. Θα μπερδευτείς στο rewind, στο play, άλλο θα πατήσεις. Εντάξει, ξεκουράζεσαι. 6 ώρα δίνεις ραντεβού με τους φίλους. Αργείς ένα τέταρτο, γιατί πάντα αργείς. Δεν βρίσκεις και να παρκάρεις. Να παρκάρεις. Ωραία. Πίνεις μέχρι τις 7.30. Καλά είναι. Καλά είναι. 8 μπαίνεις μέσα. 8 είσαι, 8 είσαι έξω από το γήπεδο. Κάνεις και δύο τσιγάρα. Εντάξει. 8 και 4 είσαι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Διαβάζεις το πρόγραμμα γιατί είσαι Βρετανός φίλαθλος, δεν είσαι τυχαίος. Εντάξει. Διαβάζεις το πρόγραμμα. Και από, με το που βγαίνει για ζέσταμα η Βγάζεις υπερθήκα, κάποια γραφική selfie, ναι, κάποια γραφική ίσως. Όχι, selfie θα τις αφήσουμε για μετά. Okay. Ναι, δεν βγάζεις τίποτα. Μέχρι, μόνο ότι είμαστε εδώ. Τίποτα άλλο. Όχι φωτογραφίες και τέτοια. Είστε 5 κάγκουροι και τραβάτε μια φωτογραφία. Δεν ομορφαίνει το timeline μας. Δεν ομορφαίνει το timeline. Εντάξει. Και δεν πάτε πρώτη φορά στο γήπεδο. Πάμε παρακάτω. Βγαίνει η Μπενφίκα για ζέσταμα, ο τερματοφύλακας. Του δίνεται να καταλάβει ότι οι επιλογές που έχει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Έχουμε μάθει πόσα γκολ έχει φάει στην τούμπα αυτός. 4 σίγουρα τα ρήφα. Ας τα 4, δεν είναι μόνο 4. 10 συνολικά, είναι συνολικά. Συνολικά είναι 10, γιατί δεν έχει τόπα. Ναι, ναι. Ναι. Ο Βλαχοδήμος λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν φεύγει από εδώ άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχολογικό. Θα βγει και θα κρέμεστε από τα κάγκελα, θα τσιρίζετε, θα κουνάτε το κάγκελο. Προσέξτε, μην το ρίξετε και τιμωρηθούμε. Διακριτικά το κάγκελο. Ωραία. Θα σου πω κάτι, μην πιάνεις τίποτα. Στο μέσο ακόμη θυμάμαι τις γλάστρες του Βόλου. Σε παρακαλώ. Πρόσεχε λίγο με τα κάγκελα. Η γλάστρα του Βόλου, άλλη ιστορική στιγμή. Καλά, εκεί ήταν φως φανάρι. Αυτό σου λέω, πρόσεχε λίγο τις οδηγίες σου. Η εμπειρία ήταν τέτοιο. Βγαίνει για ζέστα με Μπενφίκα. Κρέμεσαι στα κάγκελα. Τσιρίζεται. Άμα τώρα έχεις πιει 3 τόνους τσίπουρο, πού να πιάσει το κάγκελο. Πού να φωνάξει. Θα φτάσει μέχρι το γήπεδο. Θα φτάσει. Ναι. Αλλά με το τσίπουρο, βέβαια, στο Βόλο έχει παρατηρηθεί ότι επειδή είχαν πιει όλοι τότε στη Νέα Ιωνία, ναι, στο μικρό αυτό γήπεδο, όταν έμπαινε ο αντίπαλος να κάνει ζεστάμα, μύριζε όλο το γήπεδο τσίπουρο. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Όλοι παίζουμε. Όλοι παίζουμε. Εμείς επικοινωνιακά τώρα φτιάχνουμε ένα κλίμα, δίνουμε μια κατεύθυνση. Εντάξει, η ομάδα. Η ομάδα, παιδιά. Θέλει μυαλό. Αυτοί θα κάνουν καλά και ως λύκια και εμείς θα κάνουμε καλά και ως λύκια. Πώς θα πάρουμε καμιά κόκκινη, θα αλλάξουν ισορροπίες, κανένα πέναλτι, βουτιές. Όποιος κάνει βουτιά, π.χ. από αυτούς, ενώ δεν είναι πέναλτι, ναι, τον ορμάται και οι 11. Ναι. Επίσης, μπορεί, ας πούμε, τώρα να λέμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι λίγο που τα παιδιά δεν σηκώνονται, αλλά τώρα, άμα και εσείς στο τέλος είναι κανένα 0-0, κανένα τέτοιο εκεί, 2-1. Το παιχνίδι. Και οι 11 κάτω. Τίποτα, ας κρατήσει 70 λεπτά καθυστέρηση, δεν θα παίζει ποτέ μπάλα. 0-0. Λιπόθυμη. Λιπόθυμη. 0-0 ή 2-1. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, στο 0-0 υπάρχει η δυνατότητα, εκμεταλλεύομαι ποιοι δεν έχουν κάρτα. Κερδίσαμε ένα φάουλ. Ναι. 4 λεπτά καθυστέρηση, είμαστε στο 2 και 12. Ναι. Θα το βαρέσω εγώ. Κάθομαι ένα λεπτό. Ξύνομαι. Ξύνομαι. Φτιάχνω κάλτσες, παπούτσια, μαλλί. Πιάνω τη γάμπα μου, λίγο με ενοχλεί, φωνάζω. Αδερφέ, έλα εσύ. Φέρε και ένα νεράκι κάτω στο έτσι. Χθες, παιδιά, σε κάποια φάση ο Μπάρκας πιάνει μια μπάλα και λέει ο Σωτηρακόπουλος, έπαθε κράμπα. Έπαθε κράμπα, ρε φίλε. Έτρεχε. Γνωστή κράμπα ή ιός. Ιός. Έρχεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Και επιστρέφουμε σε λίγο, να το σοβαρέψουμε και λίγο. Να πάρουμε και λίγο εικόνα από Μπενφίκα, πιθανολογώ. Μετά τη μία. Να δούμε και λίγο το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα το σοβαρέψουμε τώρα, ρε παιδιά, ή θα το πάμε στο χαβαλέ παιχνίδι τώρα. Εντάξει. Ημέρα ιστορικού αγώνα, ημέρα που κρίνεται ένα τεράστιο στόχο. Κοίταξε. Έδωσε εσύ πρέπει να αναλάβει αυτό το κομμάτι. Έδωσε οδηγίες επιβίωσης. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε το σοβαρό ενημερωτικό κομμάτι. Άμα πάτε κάγκελο στο γήπεδο, θα γίνει μακελιό. Δεν χρειάζεται να πιείτε τον κόλο σας, παιδιά. Δεν πάτε να πούμε στο γάμο σας. Η ομάδα σας χρειάζεται, συμμετέχετε κανονικά. Δεν σας χρειάζεται η ομάδα στο Facebook που κάνετε τα διαγγέλματα εκεί πέρα, τα μυστήρια. Γράφει όλους 550 λέξεις στο Facebook. Δεν τις διαβάζει κανείς, φίλε. Μπα, εντάξει, σχέση με προηγούμενα χρόνια έχει μαζευτεί λίγο. Έχει μαζευτεί λίγο, αλλά υπάρχουν ακόμη. Ναι, ναι. Ή κάνω διάγγελμα. Δεν είναι το Facebook η δουλειά. Το γήπεδο είναι η δουλειά.
Ακουμπάει την μπάλα, πίζει. Ξέρεις ότι άμα δεν βγάλεις το λαρίκι σου, θα την περάσεις σωστά. Ναι. Όχι, πιθανόν να την περάσει σωστά και να βγάλει το λαρίκι σου, αλλά σε κάθε περίπτωση μειώνει τις πιθανότητες. Ναι. 3%, 5%. Στις 100 πάσες που θα περάσει, γιατί τόσο παίρνουν τα πόδια του, θα του χαλάσει τις 3-4. Οι 3-4 πάσες σε λάθος χώρο, σε φάση μετάβασης, μπορεί να σου φέρει εσένα το χώρο που θα κάνεις τον γκολ που θα προκριθείς. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τι σου λέω τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Πριν το σοβαρέψουμε, ναι, είδατε αυτό το βιντεάκι από τον Σουφού ΠΑΟΚ Ζάμπιας? Δεν το είδα όλο. Φοβάμαι, Θεός. Δεν το είδα όλο. Έκλαψα. Δεν το είδες όλο? Όχι, όχι, όχι. Εκεί με τους πόντιους έπαθα αμόκ. Εκεί που χορεύει ποντιακά ο Αμπτούλ. Γύρω από το Σεντόνι, έτσι, το αστεράτο Σεντόνι. Δεν τώρα πραγματικά, ρε Σαββίδη, δίνεις τόσα λεφτά δεξιά και αριστερά. Στείλ του 1 εκατομμύριο ευρώ εκεί πέρα να τους κάνει αυτούς όλους. Τι είναι 1 εκατομμύριο για σένα? Το. Το πόντους 19 να σέβεστε το. Το είδες γραμμένο πίσω στην πλάτη? Ναι, δεν θεωρώ. Όχι σε μία πλάτη, σε πολλές πλάτες. Του Άρντα. Εντάξει, ο ΒΑΠ τώρα για εμάς τους λίγο παλιότερους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Ο ΒΑΠ είναι μια προσωπικότητα που ήταν παλιά στην 4, πριν γίνει φεουδάρχης στη Ζάμπια. Mm-hmm. Δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή για να στείλεις κάτι εκεί είναι 14 μέρες ταχυδρομείο. Δηλαδή έστειλα μια φορά κάτι. Ναι. Μια στολή. Ναι. Και έκανε 14 μέρες να φτάσει. Αφού δεν μας την ψηρίσανε. Έφτασε όμως. Με τα πολλά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Έφτασε. Έχει κάνει 13 λεπτά. Ναι. Ο τύπος έργο κανονικό. Έργο. Όλο το στήσιμο. Έργο και επειδή ξέρω. Από την κερκίδα. Και τα δεν πανώ. Έχει μοντάζ. Αυτό είναι ελάχιστο μοντάζ. Ξεκινάει λίγο Αγγελόπουλος. Δηλαδή, Αγγελόπουλος, πινακίδες, ναι, αυτά. Έχουμε καλλιτεχνική αύρα. Καλλιτεχνική αύρα. Μεγάλος ΒΑΠ, τεράστιος. Το UEFA Mafia από πίσω. Που βαράει με το. Που βαράει ο Ιβάνι με μπαζούκας μέσα στο γήπεδο και βαράει τους διαιτητές. Είναι τρελός ο πρόεδρος, είναι τρελός. Στο μεταξύ, αν το παρατηρήσεις, το είναι τρελός ο πρόεδρος, το τραγουδάνε με αφρικανική. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ. Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ περνάει με 0-0 και νίκη. Πάει παράταση με 1-1. Με ισοπαλία πάνω από 1-1 και με ήττα. Αποκλείεται. Αυτά είναι τα δεδομένα που δημιούργησε πρώτη εδώ το 1-1 της... πώς το λένε? Της Λισαβόνας. Της Λισαβόνας. Τα δεδομένα αυτά είναι. Έχουμε και λέμε πόσα παιχνίδια έχει ο Λουτσέσκου μόνο νίκη στην Τούμπα. 22 παιχνίδια έχει κερδίσει ο Λουτσέσκου σερί στην Τούμπα. Πρέπει να τα κάνει 23. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να πει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι και με το βίντεο που φτιάξαμε χθες, το οποίο για μένα είναι top, δείχνει δηλαδή όλες τις αδυναμίες μας από το παιχνίδι. Όντως, αυτό το βίντεο που το παρακολούθησε χθες μπορούσε να καταλάβει πραγματικά μέσα σε 6 λεπτά. Όσοι δεν το είδατε, μπορείτε να το δείτε. Μέσα σε 6 λεπτά μπορούσε να καταλάβει τι έγινε σε αυτό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ, να επαναλάβει μάλλον ο ΠΑΟΚ, έτσι. Εντάξει. Φάνηκε ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, κάποιος που θα διαφωνήσει μαζί σου. Mm-hmm. Γιατί ο Άρντα να μην ξεκινήσει. Ναι. Του πετάς το βίντεο. Mm-hmm. Ειδικά στη φάση που κόβει μέσα ο Κρυμάλτο και δεν τον ακολουθεί. Ναι. Αυτά τώρα κρίνουν προκρίσεις. Όταν είσαι προπονητής, το πρώτα βλέπεις αυτό και μετά την τρίπλα. Και μετά τον γκολ. Mm-hmm. Όταν ξέρω εγώ εμείς που είναι η δουλειά μας και το βλέπουμε αυτό, ξέχωρα αν η δουλειά μας έχει απαξιωθεί τόσο και νομίζει ο άλλος ότι βλέπουμε τα ίδια. Το βλέπουμε ότι δεν το κάνει σωστά και ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Ο Κάνιας που δεν έχει ενέργεια και στο παιχνίδι με την Τρίπολη, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ κομβικός στο να βελτιωθεί και να μην κάνει τα ίδια λάθη που έκανε, ναι, στη Λισαβόνα. Ναι. Το βίντεο δεν γίνεται για να αναδεικνύει την κακή μέρα του Κάνιας, την καταλάβαμε και πριν το βίντεο, εντάξει, όλοι. Είτε κατέχουμε ποδόσφαιρο είτε όχι, το γεγονός ότι δέχεσαι τόσες φάσεις από τις πίσω ζώνες, χρειώνεται στο σχαφ. Mm-hmm. Κυρίως ο Κάνιας και σε δεύτερο ρόλο ο Μαουρίτσιο. Και αυτός ήταν κακός. Αλλά όχι τόσο κακός. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να αφήσει τόσους χώρους στα οκτάρια για τα δύο μπακ της Μπενφίκα. Αυτό σου δείχνει το βίντεο. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και επίσης δείχνει στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, πριν 8 ημέρες, λέγαμε.
ακουγόταν, ας πούμε, ότι έχει θέμα ο ΠΑΟΚ στα αριστερά με τον Βιερίνια. Δεν είναι θέμα του Βιερίνια ή όχι, του Βιερίνια και του Ζαμπά. Είναι θέμα ολόκληρης συνεργασίας. Ναι. Και μέσα από αυτό το βίντεο, το οποίο είναι βίντεο που συνήθως βλέπουν και ομάδες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, οι ομάδες βλέπουν τέτοια βίντεο, μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά ότι όλοι μαζί, αυτό που λέμε πολλές φορές το λένε και οι προπονητές, ότι όλοι μαζί παίζουμε άμυνα από τον πρώτο στην επίθεση μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα και όλοι μαζί κάνουμε επίθεση, μπορείς να το καταλάβεις μέσα στο βίντεο. Πού ήταν το πρόβλημα στο πρώτο παιχνίδι, ότι αυτοί είχαν γρήγορη κυκλοφορία και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχαναν τη συγκέντρωσή τους με αποτέλεσμα να χάνουν τα μαρκαρίσματα. Ναι. Δηλαδή, όλοι μοιάζουν, παραδείγματος χάρη, του έχει φύγει ο Γκριμάλτο στην πλάτη 3-4 φορές. Που δεν θα έπρεπε να το φύγει στην πλάτη, γιατί έχει τακτική συγκέντρωση. Ναι. Αλλά εκεί μέσα στην. Γι' αυτό η Μπενφίκα ήταν καλή. Mm-hmm. Γιατί κυκλοφόρησε την μπάλα πολύ γρήγορα και έχασε την ισορροπία του ΠΑΟΚ. Και όταν την έχανε, την έπαιρνε επίσης πολύ γρήγορα. Κάτι που το κάνει ο ΠΑΟΚ πολύ καλά σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Εδώ λοιπόν όμως είναι τούμπα, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι παίζουμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ για μένα δεν μπορεί να κάνει χειρότερο αμυντικά παιχνίδι. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνει και καλύτερο επιθετικά. Το θέμα είναι αν αυτό θα είναι αρκετό για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να περάσει ο ομίλος του Champions League. Να είναι αύριο το απόγευμα στην κλήρωση των ομίλων του Champions League. Γιατί αύριο το απόγευμα δεν είναι αυτό. Αύριο στις 7, ναι. Ναι. Αύριο 7 η ώρα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει, mm-hmm. ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πιστέψει σε αυτό που κάνει. Δηλαδή όταν θα έρθει η φάση, να μην ξοδέψει πολλές φάσεις. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σήμερα πάρα πολύ καλά στατιστικά. Ναι. Χρειάζεται ένα στα 4, ένα στα 5. Αλήθεια είναι αυτό. Για να κερδίσει. Και ψυχραιμία στο κομμάτι που θα έχει η Μπενφίκα τον έλεγχο. Μπορεί να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι 5 λεπτά, μπορεί να είναι 20. Mm-hmm. Ψυχραιμία σε αυτό το κομμάτι και από το γήπεδο, το γύρω-γύρω και μέσα στην ομάδα. Γιατί όπως και το κάνουμε είναι αυτό που το έχουμε πει. Η Μπενφίκα είναι πιο ποιοτική ομάδα, ρε παιδί μου, πιο γεμάτη, πιο γρήγορη. Όχι, έχει να σου πω, έχει, στα τρεξίματα ίδιοι είμαστε. Έχει καλύτερη τεχνική. Η τεχνική σε βοηθάει να παίξει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι 4 κοντρόλ για να φτάσει στην μπάλα εκεί που θες και να την περάσει. Κοντρόλ, πάσα, κοντρόλ, πάσα, κίνηση, πάσα, κοντρόλ. Ωραία. Έχει την ίδια μορφή με τα back της. Τα back της είναι back, είναι half, είναι κρυφή, four, είναι extreme, είναι τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι ευχή κατάρα. Γιατί άμα σου κλέψω εγώ την μπάλα και που πας να κάνεις υπεραριθμία εσύ, θα βγω εγώ με υπεραριθμία μετά. Και θα είσαι εκτεθειμένος εσύ. Στο εξάλεπτο επίσης, στο εξάλεπτο το βίντεο, mm-hmm. χθες, υπάρχει φάση που με μεγάλη παλιά της Μπενφίκα είμαστε 3-5. Αν δεν πάρει την κεφαλιά ο Βαρέλα, αντίο ζωή. Mm-hmm. Και αυτό θέλει προσοχή. Γενικά, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κοιμηθείς ήσυχος σε κάποια φάση. Όχι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να γίνει αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτό θα συμβεί αν ο ΠΑΟΚ είναι στην απόλυτη μέρα του και πάνε όλα μέσα. Και βάζει τρίποντα, ξέρω εγώ τι. Ναι, είναι. Και πάνε όλα μέσα. Δηλαδή κερδίσω 2 κόρνερ και γίνει 2-0. Ναι. Εκεί λοιπόν αλλάζει. Γιατί μετά αυτοί με μεγάλη πίεση δεν μπορούν. Δηλαδή μπορούν να παίξουν, αλλά βλέπουν την εστία ένα μέτρο. Και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο αυτό που λες. Στον Ταλούζ. Ναι. Φάνηκε στο πρώτο, στο πρώτο 20 λεπτό. Φάνηκε, όταν δεν μπορούν να κάνουν το παιχνίδι τους, φάνηκε. Απλά μετά, όχι κατέρευσε, μετά έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Αυτό που λέω. Είναι αυτό που λέω. Αυτό, ότι στο κομμάτι στο δηλαδή το 20-45 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όντως δεν είχε ψυχραιμία. Δεν είχε. Όχι. Και είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε έτσι. Δηλαδή να χάνει θέση, συνοχή, τα πάντα. Εγώ πιστεύω, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και σήμερα. Απλά σε περίπτωση που γίνει, σε περίπτωση δηλαδή που η Μπενφίκα πάρει την μπάλα, πιέσει, πάρει μέτρα, να είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Κάτι που δεν είδα στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον στο πρώτο μάτς. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είχε 40 λεπτά που αν όχι δεν είχε τον έλεγχο, δεν είχε, ήταν ισορροπημένο στον Ταλούζ, mm-hmm. πιστεύεις ότι και εδώ θα βρει αυτά και κάτι έτσι, ακόμα. Έτσι, και παραπάνω διάστημα. Ναι. Θα το δούμε. Για μένα σημαντικότερο κομμάτι του παιχνιδιού είναι οι στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Και δεν είναι ότι έβαλε τον γκολ στον Ταλούζ, είναι ότι δεν κινδύνεψε τις δικές τους. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις, κάτσε λίγο. Του κάνει ασύ κεφαλιά, ήταν στη Μόσχα, γιατί έχω μπερδέψει τα παιχνίδια. Ναι, δεν το έχει κινδυνεύσει. Ναι, ναι, στη Μόσχα ήταν. Ναι, δεν έχει κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ αποστημένη μπάλα τους. Σε αντίθεση με το ότι σκόραρε αποστημένη μπάλα. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Έχει καλύτερα κορμιά, έχει καλύτερα χτυπήματα. Έχει. Μακάρι να φανεί αυτό και σήμερα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Επίσης, είναι μια ομάδα αυτή που δεν έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει ποιότητα, έχει πολύ καλούς αυτοματισμούς, έχει παίκτες που ξέρουν ακριβώς το ρόλο τους, είναι καλά, έχει συνοχή, αλλά
δεν είναι μια ομάδα τώρα. Έχει τον Ζέτσον 19 χρονών. Έχει τον. Πώς το λένε. Τον Δίας 21 χρονών στόπερ. Που 21 χρονών στόπερ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι και καλύτερη. Το Γκριμάλντο στα 22. 23. Πόσο είναι. Ποιος θα παίξει τώρα δεξιά. Αν παίξει ο Σάλβιο είναι έμπειρο. Σάλβιο, ναι. Πίζη, Φέισα, Ζαρντέλ κτλ. Είναι έμπειροι παίκτες. Οι υπόλοιποι έχουν 4-5 παίκτες που δεν είναι πολλά τα παιχνίδια τέτοιου ύφους που έχουν παίξει. Και ο Βλαχοδήμος ο τερματοφύλακας βέβαια. Mm-hmm. Πρέπει να μάθω πόσα γκολ έχει φάει αυτός στην Τούμπα. Θα σου πω αμέσως. Θα σκάσω. Θα σου πω αμέσως. Θα σκάσω. Στο Βλαχοδήμο μπες στο Transfermarkt. Θα σου πω. Δες τη σεζόν του και πότε έπαιξε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και αν έπαιζε. Πρέπει να δούμε πόσα γκολ έχει φάει αυτός στην Τούμπα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε για εντεκάδα που όπως είπες και εσύ λογικά δεν θα έχει Βάρντα. Και θα έχει Καντουρί νομίζω. Θα έχει Ελκαντουρί και Λιμιό. Ο Καντουρί έχει. Το Λιμιό με τον Ζαμπά παίζει νομίζω. Ναι. Δεν ξεκούρασε το Λιμιό, μάλλον θα βάλει το Λιμιό. Θα το δούμε τώρα αυτό. Ο Λιμιό στο Λισαβόνα πήρε ένα πολύ καλό μάθημα. Ναι, ναι. Όπως ήταν πολύ καλό στα παιχνίδια με Βασιλεία και με Σπάρτακ, έτσι και στα περίπου 60 λεπτά που έπαιξε στη Λισαβόνα, εντάξει, ήταν μέτρη εικόνα του. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Έτσι. Και στο επιθετικό και στο αμυντικό. Μα από αμυντικά ξεκινούσε εκείνο το κακό. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, επί της ουσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, θα κριθεί στις λεπτομέρειες η νίκη, η πρόκριση. Για μένα καλό είναι να μην ανοίξει. Δεν χρειάζεται πιστεύω να ανοίξει. Ότι αν ανοίξει. Δεν είναι καλό να ανοίξει. Δεν είναι καλό να ανοίξει γιατί ξεκινάς με σκορ πρόκρισης. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι, και δεν ξέρω αν μπορείς να ακολουθήσεις αν ανοίξει. Γιατί εντάξει, δεν είναι τούμπα, είναι τούμπα. Θα προσπαθείς να βρεις τρόπο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αν ανοίξει, μετά πάει στο ροντέο. Ναι. Βέβαια θα μου πεις αν ανοίξει και προηγηθείς εσύ, δεν το παίρνω. Το παίρνω. Αν προηγηθώ εγώ. Το παίρνω. Για μένα δύναμος κρίκος της Μπενφίκα είναι ο Ζαρντέλο Στόπερ και ο Φέισα. Εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτυπήσει. Δεν ήταν πάρα πολύ κακός ο Φέισα. Ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι στο. Δεν ήταν κακός γιατί δεν πιέστηκε, αλλά εδώ είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Γιατί εκεί ποντάραμε ότι ίσως το αδύνατο. Ποντάραμε. Εντάξει, ξέραμε για τα οχτάρια, για τον Μπίτσι, έλεγες και εσύ, είχες γράψει και στο blog σου. Στον Φέισα ποντάραμε ότι δεν θα είναι τόσο καλός και ότι ίσως. Δεν πιέστηκε, ο ΠΑΟΚ... δεν πιέστηκε, ναι. Δεν πιέστηκε. Είναι και κομμάτι λίγο για το πώς θα είναι το παιχνίδι με το 65-70. Ναι, γιατί εκεί... παίζει και αυτό ρόλο. Εκεί. Και οι δύο προπονητές έχουν είναι, να βάλουν κόσμο. Ναι. Δηλαδή έχουν στον ΠΑΟΚ, υπάρχει James. Δηλαδή ο Βάρντα είναι μια καλή επιλογή. Ο Ακπόμ μπορεί να σου δώσει ενέργεια. Ναι. Εντάξει, ο Ζαμπά μπορεί να σου δώσει ενέργεια αν δεν ξεκινήσει ή αντίστοιχα ο Λιμιός. Ο Σάχοφ μπορεί να σου δώσει ισορροπία αν το χρειάζεσαι. Ο Σάχοφ δηλαδή, με 1-0 στο 70 βάζεις και το Σάχοφ. Ναι. Και, όχι το κλειδώνεις, αλλά. Αλλά. Ναι. Εντάξει. Εγώ νομίζω το παιχνίδι αυτό μπορεί να πάει παντού. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ξέρω εγώ μπει ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατά και πάρει το προβάδισμα. Θα μου κάνει εντύπωση αν η Μπενφίκα κάνει κάτι ανάλογο ή αν είναι πολύ ισορροπημένο. Είναι ένα μάτς που έχοντας δει το πρώτο παιχνίδι στη Λισαβόνα, καταλαβαίνεις ότι ναι, μένει στην Τούμπα, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Αλλά είναι μάτς που πραγματικά μπορεί να πάει παντού. Παντού. Και εγώ λέω ότι. Η Μπενφίκα στα δικά μου τα μάτια παραμένει έστω και μικρό φαβορή ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, τα βάζω κάτω και λέω, κάνει μια πολύ καλή μέρα η Μπενφίκα, κάνει μια πολύ καλή μέρα ο ΠΑΟΚ, ποιος θα κερδίσει. Στο δικό μου μυαλό η Μπενφίκα. Στην Τούμπα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, το βάζεις και δεν αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, και βάζω και τις στημένες μπάλες. Ναι. Που για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και του έχει δώσει και πολλά. Βασικά, πόσα γκολ έχουμε βάλει από στημένα τώρα στη διαδικασία αυτή. Το τελευταίο είναι του Άρντα. Λοιπόν, έχεις βάλει. Να κάνω την παρένθεση με τον Βλαχοδήμο. 11 γκολ είναι. 11 σύνολο. Σε πόσα παιχνίδια. Λοιπόν, 4 στο κύπελλο και 7 στο πρωτάθλημα είναι. Όχι από τον ΠΑΟΚ, γενικά στην Τούμπα. Από τον ΠΑΟΚ. Γιατί κάνεις διπλή δουλειά. Γιατί πού αλλού θα τον κάνεις διπλή δουλειά, πες μου. Στην Τούμπα δεν παίζουμε, αγάπη, παίζουμε στη Λεωφόρο σήμερα. Στην Τούμπα θέλω. Θέλω την ψυχολογία του στην Τούμπα. Δεν θες γενικότερα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όχι, στην Τούμπα. Τα 11 δεν είναι λίγα. Καλά κι εσύ, συνολικά να το δούμε. Όχι, γιατί άμα είναι 11 παιχνίδια παίξε με τον ΠΑΟΚ αυτό. Όχι, 11 γκολ είπαμε. Α,
11 παιχνίδια τα έχει. Δες λίγο, τα παιχνίδια στην Τούμπα μας ενδιαφέρουν. Πώς φως μάζεψε την μπάλα, το πλεχτό. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι και ο Οδυσσέας και Βλαχοδήμος, αποφάσεις. Είναι σαν εκείνο τον Βαλεντίνος Βλάχος. Έχουν και έναν αδερφό. Έτσι. Επιθετικός. Εντάξει, εκείνος ήταν ο νέος Ρονάλντο, όταν έπαιξε την Ξάνθη, δεν έπαιξε πουθενά ο άνθρωπος. Είναι κάπου στη Γαλλία, είναι. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε πουθενά μετά την Ξάνθη. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Να κάνουμε μία επικοινωνία με έναν Πορτογάλο που βρίσκεται εδώ στην πόλη μας από προχθές. Γιατί είναι και πάρα πολύ η Νίκο αυτή. Mm-hmm. Είναι ένα κράμα Μιγγέλ Βίτορ με Φερνάντο Σάντος. Να πάρουμε και λίγο κλίμα. Ωραία. Από τι γίνεται. Και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής ΠΑΟΚ 24. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Αλλά σιγά σιγά λέω, Νίκο, να πάμε και σε έναν Πορτογάλο. Έτσι. Να πάρουμε κλίμα από το πώς προετοιμάζεται η ομάδα τους. Χθες ο Ρουί Βιτόρι έκανε λόγο για ένα ισορροπημένο παιχνίδι στην Τούμπα. Αυτό τουλάχιστον περιμένει. Περιμένει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θα κάτσει πίσω, δεν θα αμυνθεί, θα παρουσιάσει ένα επιθετικό πρόσωπο και βεβαίως το μάτς θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Η Μπενφίκα, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, βρίσκεται από την Κυριακή το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Και μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει τον Σάλβιο. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόσωπο. Τουλάχιστον. Εντάξει, είναι ένας παίχτης σημαντικός, όπως και το κάνουμε, που έχει έτσι και αρκετή παρουσία του στην ενδεκάδα. Εμπειρία, έλειπε από το πρώτο παιχνίδι, έλειπε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αν κάνω λάθος. Ναι, δεν είναι ούτε στο πρώτο παιχνίδι στο Νταλούζ, ούτε στο μάτς με την Sporting συμμετείχε. Okay. Λοιπόν, να μας τα πει καλύτερα όμως ένας άνθρωπος που παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της Μπενφίκα, έτσι. Βεβαίως, θα πάμε στον συνάδελφο, στον κύριο Ζωάο Άλβες Ντομίνγκος, ο οποίος εκπροσωπεί την πορτογαλική τηλεόραση και είναι εδώ από χθες μαζί με την αποστολή της Μπενφίκα. Βρέθηκε και στην συνεδριστή, που βρέθηκε και στην προπόνηση. Ακολουθεί την αποστολή των Πορτογάλων. Ζωάο, good evening from Libero Radio Station. Hello, good evening. Hello. How are you? Fine, thank you. Preparing for the big match. First time in Thessaloniki? Yes, first time, yeah. First time in Thessaloniki, also in Greece? I've never been... Yes, I have never been in Greece. Okay. Να το καλωσορίσουμε δηλαδή. Πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι, και ετοιμάζεται για το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Μπενφίκα με τον ΠΑΟΚ. Να τον ρωτήσουμε τι παιχνίδι περιμένει αυτός, γιατί χθες ο προπονητής της Μπενφίκα μας είπε για ένα ισορροπημένο παιχνίδι που θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Ζωάο, Ρουί Βιτόρια told in yesterday's press conference that he waits a balanced game. What's your opinion about this second game and what do you expect from tonight's game? I think he was right because it will be a balanced game. I think Benfica is a stronger team with better players and better economic possibilities. But the home environment of PAOK Stadium can make the difference to the Greek team. So it will balance the game between the two teams. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ισορροπημένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Μπενφίκα είναι μια πιο δυνατή ομάδα με μεγαλύτερη έτσι, οικονομική άνεση, με ποιοτικότερους παίκτες, αλλά το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα μπορεί να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση και περιμένει έτσι και αυτός ένα αρκετά ισορροπημένο μάτς σήμερα το βράδυ. Τον ΠΑΟΚ πώς τον περιμένουν, ναι. Καλύτερο σαφώς συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Χθες ο Βιτόρια είπε πιο επιθετικό και ενδεχομένως ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που ξεχώρισαν και θέλουν να προσέξουν ιδιαιτέρως. Ζωάο, what is this thing that Benfica waits from PAOK in the second match and which are these players that Benfica... these players from PAOK that are key players? And Benfica is ready to face them. I think El Kadouri, that didn't play in the first match, could be a problem to Benfica.
because he's a great player, and they don't know yet how to stop him because he didn't play. Mm-hmm. So I think it will be a doubt for them, and I think Benfica doesn't have a really strong defense. Mm-hmm. So if Pauk plays fast and on the attack, it can be a really big problem for them. Mm-hmm. Because in the midfield and in the attack, very strong, but I think the defense is a little bit fragile, especially in the right and left side. Okay. Λοιπόν, μας λέει, μένει στον Ελκαντουρί που είπε ότι δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν ότι είναι ένας έτσι ποιοτικός παίκτης και είναι ένα ερωτηματικό για την Μπενφίκα. Επίσης λέει ότι η άμυνα είναι ένα ζήτημα για την Μπενφίκα, δεν είναι πολύ δυνατή σε αυτόν τον τομέα, και αν ο Πάκο παίξει γρήγορα μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Είπε ότι ναι, μένει στο κέντρο η Μπενφίκα είναι δυνατή και εκείνο το δυνατό της σημείο μέσα στο γήπεδο, αλλά αμυντικά είναι λίγο εύθραυστη και αυτό είναι κάτι που ίσως μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Έλλη Καντουρί, τον έψαχναν και χθες την προπόνηση του ΠΑΟΚ για να τραβήξουν πλάνα. Δεν ξέρω γιατί. Ακούγεται πάρα πολύ το όνομα του Έλλη Καντουρί. Θα ήθελα να τον ρωτήσουμε, Νίκο, για αυτό το τρελό πριν που διαβάζαμε χθες στα ΜΜΕ της Πορτογαλίας, αν και κατά πόσο ισχύει, τι λένε οι δικές του πληροφορίες, για 4 εκατομμύρια ευρώ, αν και εφόσον η Μπενφίκα ξεπεράσει το εμπόδιο που λέγεται ΠΑΟΚ, έτσι. Ζωάου, this bonus from, for 4 million euros is true for Benfica players, if they qualified in group stage. The bonus from we have read that Benfica's administration is giving a bonus in players of Benfica, a bonus of 4 million euros. Do you know if this is true? I don't know, but it's very possible because it's a big amount of money that Benfica will win if they go to the Champions League group stage, and they usually do that in these big matches to give more incentives to the players. It's very possible that it will happen. Okay. Μας είπε ότι δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσό, απλά τονίζω ότι εφόσον η Μπενφίκα και γενικά κάποια ομάδα προκριθεί στους ομίλους του Champions League, παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό και είναι συνηθισμένο κάποια αυτά τα χρήματα να επιστρέφονται ουσιαστικά στην ομάδα. Δεν είναι βεβαίως το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά προφανώς και η Μπενφίκα θα έχει ένα σημαντικό μπόνους εφόσον προκριθεί. Οι διοικήσεις των δύο ομάδων θα φανούν γενναιόδωρες απέναντι στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια και βεβαίως για την πρόκριση. Τι γίνεται με Σάλβιο, τι λένε οι νεότερες πληροφορίες του, γιατί ακούσαμε χθες τον προπονητή ότι θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή. Joao, what is the condition of Σάλβιο? I have information that he's not going to play in the starting 11 because he's okay to play, but not really 100% yet. So he'll begin on the bench, and then we'll go on the second half, probably, but not in the first team. Okay. Μας λέει ότι μας έδωσε την είδηση. Ναι, έχει μια πληροφορία ότι ναι, μεν θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα. Ναι, μεν είναι ok να παίξει, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% και όλα δείχνουν ότι θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί συνέχεια του αγώνα. Ποιος έτσι αναμένεται να πάρει την θέση του και αν θα είναι η μοναδική διαφοροποίηση στο πλάνο ενδεκάδας της Μπενφίκα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Joao, do you see any changes in starting 11 of Benfica in this match tonight? Any changes? Sorry? Λέει, yes, in the starting 11, any changes? Just Salvi, because Rui Vitória is a very conservative coach. And he always plays with the same lineup almost every game, unless he's obligated to change. But
he always uses the same players. He is a little bit criticized for that in Portugal by the critics and the fans. But he usually don't take many risks. Okay. Μας λέει ότι ίσως να ήταν ο Σάλβιο μια αλλαγή, αλλά ο Βιτόρ είναι ένας συντηρητικός προπονητής, ο οποίος παίζει σχεδόν πάντα με την ίδια δεκάδα. Δέχεται κριτική γι' αυτό στην Πορτογαλία. Αλλά γενικά ένας προπονητής ο οποίος δεν ρισκάρει πολύ, και το ίδιο να μένεται να κάνει και απόψη. Δεν ρισκάρει πολύ, αλλά άρα θα δούμε Ζίφκοβιτς. Ποιο θα δούμε στη θέση του? Are we going to see Zivkovic in Salvio's place? I think so. It's the most it's probable, because he played well against Park and is a great player. I think so. And Rafa took Salvio's place in the last game against Sporting, the derby of the last weekend. And he didn't play so well, so I think he will put Zivkovic on the match. But if Vitória wants to dominate the game, can put Zivkovic. But if he wants to play on the counter attack, it's more probable to put Rafa instead. Rafa, you told us. Yeah, what? The name of the last player? Can you repeat it? Γράφα. Α, οκ. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι το πιθανότερο, ναι, να ξεκινήσει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έπαιξε καλά και στο πρώτο παιχνίδι. Ο Σάλβιο στο τελευταίο ντέρμπι, στο παιχνίδι πριν τη σημερινή ρεβάνς με την Sporting, έπαιξε, αλλά δεν ήταν τόσο καλός. Αν θέλει, όπως μας είπε ο Ρουί Βιτόρια, να παίξει ένα παιχνίδι κυριαρχίας, το πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το Ζίβκοβιτς. Αν θέλει να παίξει με κόντρα επίθεση, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το Ράφα. Και μας είπε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν κάνει πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του. Είναι ένας συντηρητικός εντός εισαγωγικών προπονητής, και ίσως είναι από τους λόγους για τον οποίο τον κατηγορούν στην Πορτογαλία, ότι δεν δοκιμάζει, δεν ρισκάρει και δεν αλλάζει πολλά πράγματα στην ενδεκάδα. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι μας έχει καλύψει. Η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ είναι για το πώς περιμένουν την ατμόσφαιρα. Ζωάο, how do you expect the atmosphere in Tuba? I think it's going to be a great atmosphere. We listen a lot about the Park fans, and I think it will be difficult for Benfica, one of the greatest adversities for the team. And in my life that I've been doing today to the Portuguese television, I talked about that, and yesterday in the press conference they analyzed that situation. I think it will be a great atmosphere against Benfica and in favor of all. Okay, Joao, thank you very much. Thanks for the conversation, and see you tonight in Tuba. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you. Okay. Η τελευταία ερώτηση ήταν για την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Μας είπε ότι περιμένουν όλοι και στην Μπενφίκα μια έτσι εξαιρετική ατμόσφαιρα. Θα είναι μια ατμόσφαιρα που θα είναι δύσκολη για την Μπενφίκα, αλλά θα είναι, αναμένεται να είναι πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, και όπως αυτό μετέφερε και στην Πορτογαλική τηλεόραση, δηλαδή, ότι περιμένει έτσι μια τέτοια ατμόσφαιρα σήμερα στην Τούμπα. Λοιπόν, αυτά από τον συνάδελφο από την Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνει αυτό που, εντάξει, το έχουμε καταλάβει, ότι γενικά ο Βιτόρ είναι ένας προπονητής που δεν θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, ξέρω εγώ, 3-4 παίχτες για να κάνει rotation. Είναι πολύ πιστός στο δεν πλάνο. Δεν ξέρω του. Αν είχε πιο εύκολο παιχνίδι το Σάββατο, με δηλαδή αν δεν έπαιζε με τη Sporting και είχε, ξέρω εγώ, ένα match πιο εύκολο θεωρητικά και δεν ήταν derby. Αν θα έκανε αλλαγές. Νομίζω ότι μια-δυο αλλαγές θα τις έκανε κι αυτός. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο και κομβικό για εκείνον και για την Μπενφίκα το παιχνίδι με τη Sporting, και όπως φάνηκε δεν ήταν και εύκολο, έτσι. Ναι, επειδή ήταν derby, δύσκολα θα μπορούσε να προχωρήσει σε rotation. Οπότε για τους Πορτογάλους, εφόσον επιβεβαιωθεί και αυτή η πληροφορία για τον Σάλβιο, ότι ναι, μεν θα είναι στην αποστολή, το πιθανότερο να ξεκινήσει από τον πάγκο. Αν ξεκινήσει ο Ζίβκοβιτς, όλα δίνουν θα έχει ίδια ενδεκάδα με το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, ενδεκάδα η οποία
άντε να αλλάζει ένα πρόσωπο από το ξεκίνημα τη σεζόν για την Μπενφίκα. Και πάλι και λόγω καταστάσεων, έτσι. Ναι, ενοχλήσεις, ναι. Τραυματισμοί και πάει λέγοντας. Μένει για αυτός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αμυντική γραμμή της Μπενφίκα, που δεν είναι και η πιο σταθερή. Δεν είναι το δυνατό της σημείο, έτσι. Έχω νομίζω ότι αυτό είναι και ένα θέμα επιθετικό. Τέλος πάντων, ας μην το μιλάμε. Δεν είναι, ρε παιδί, δηλαδή το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Εκτός και αν ήταν εκείνο το μάτς έτσι. Δηλαδή βόλεψε να φανεί πάρα πολύ ο Πίζη. Γιατί όντως εκείνο το μάτς όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια του. Και όταν λέω όλο το παιχνίδι εννοώ και τη μεταφορά της μπάλας και το τελείωμα των φάσεων και τελικές φάσεις και τελικές πάσες. Ήταν παντού ο συγκεκριμένος. Φάνηκε και ο ίδιος όμως ότι ήταν σε καλή μέρα. Ναι, ήταν σε καλή Εντάξει, μέρα. Σε καλή μέρα, αν εξαιρέσει τα τελειώματα έτσι, και τις φάσεις που δεν του βγήκαν, στο υπόλοιπο κομμάτι της δημιουργίας, της ανάπτυξης των τρεξιμάτων ήταν παντού. Ναι. Ήταν σε πολύ καλή μέρα ο συγκεκριμένος. Και μας είπε στους άλλους ότι είναι εύθραυστη από τα πλάγια στην άμυνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι των κεντρικών αμυντικών, του Ζαρντέλ και του άλλου του Ντίας. Του Ντίας. Είναι και οι δύο μπάκοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενεργητικοί στο κομμάτι της επίθεσης και συμμετοχικοί. Και ο Γκριμάλντο από αριστερά και ο δεξιός μπακ που μου φεύγει το όνομά του όλη την ώρα. Αλμέιδα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν αμφίβολος στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ο Αλμέιδα. Και οι δύο λοιπόν, ενώ έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κομμάτι το επιθετικό, και στο πρώτο μάτσο εγώ νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Αλμέιδα, από τη στιγμή που μπήκε ο Ουάρντα και μετά, δηλαδή ας πούμε, ο Γκριμάλντο δεν θυμάμαι να εκτέθηκε αμυντικά ο συγκεκριμένος. Αλλά αναφέρει ο συνάδελφος ότι είναι λίγο έθραυστη σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αμυντικό. Προφανώς εννοεί το αμυντικό transition στην επιστροφή και το γεγονός ότι ίσως χρειαστεί σήμερα η Μπενφίκα να παίξει και πιο επιθετικά. Πριν ο Σταύρος, πώς φαίνεται εκτεθειμένη η ομάδα αμυντικά. Ναι, και επίσης για μένα σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους δύο, γιατί όντως είναι πολύ σημαντική στο παιχνίδι τους. Δεν ήταν μόνο πίσω στο πρώτο μάτς. Δηλαδή και ο Γκριμάλντο έκανε πολύ καλό μάτς και ο Αλμέιδα έκανε πολύ καλό παιχνίδι από τα δεξιά. Για μένα είναι σημαντικό το πού θα είναι το μάτς κάπου στο 65-70 όσον αφορά το σκορ. Δηλαδή. Επίσης, το πώς θα διαχειριστείς σημεία και διαστήματα πριν το 60-65, στο πρώτο ημίχρονο, αυτά τις πίεσεις. Έτσι, ναι, εγώ μένω το 65-70 στη λογική ότι κάπου εκεί θα αρχίσει να βγαίνει κούραση και στους δύο, προφανώς. Απλά η Μπενφίκα επειδή. Και θα πρέπει να προσέχουν ακόμη περισσότερο τα μετόπιστεν, ναι, γιατί ναι. Δεν υπάρχει και χρόνος για να φέρεις μετά το παιχνίδι. Αυτό είναι το πώς θα είναι το σκορ, και επειδή η Μπενφίκα είναι και με την ίδια ενδεκάδα ουσιαστικά, το αν θα τη βγει κουραστικά. Λογικά η Μπενφίκα θα τη βγει. Το θέμα είναι να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Κοίταξε. Και ο ΠΑΟΚ έχει. Μα το είπα και. Ναι, και έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Και απλά ο ΠΑΟΚ έκανε, αν θέλει, μια-δυο αλλαγές, τρεις. Μαουρίσιο, Βαρέλα, Λιμιό. Στο μάτσο του πρωταθλήματος έχουν Πέλκα. Πάρει κάποιες ανάσες, Πέλκα βεβαίως, ναι. Αλλά εντάξει, Μάτος, Βιερίνια, υπάρχουν και παίκτες που είναι επιβαρημένοι, συμφωνώ, αν θέλεις, έτσι. Συμφωνώ. Απλά έχει να κοιτάμε λίγο τα της Μπενφίκα, που έχουμε την εικόνα του πρώτου αγώνα, ήταν καλύτερη. Οκ, okay, καλύτερη ήταν, αλλά το είπε και ο ίδιος ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ της Μπενφίκα, ότι ναι, μεν η Μπενφίκα είναι μια ομάδα πιο πλούσια, ίσως και πιο καλή, αλλά και το 1-1 του πρώτου μάτς. Και η Τούμπα ουσιαστικά πριν τη σέντρα κάνει την κατάσταση ισορροπημένη. Τώρα το πώς θα χρησιμοποιήσει το παιχνίδι, άλλη κουβέντα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και εδώ λέγαμε πριν το μάτς με τη Σπαρτάκο ότι πάμε για κλειστό παιχνίδι και ήταν 3-2 στο ημίχρονο. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι που δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το προβλέψεις και να είσαι τόσο σίγουρος, μου λες, με βάση έτσι κάποια δεδομένα πριν από το μάτς. Τώρα, το τι γίνεται μέσα στο μάτς είναι μια πολλές φορές είναι άλλη κουβέντα. Να σου πω κάτι, γιατί και το μάτς στο Νταλούζ, έτσι όπως πήγε. Ναι, στο Νταλούζ, ας πούμε, το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν για 1-0. Αυτό λέω. Και πάλι το 1-0. Έφαγε και τον γκολ και σου είχε μείνει και δηλαδή, το. Πήραν το προβάδισμα με έναν ορθόδοξο τρόπο, έτσι. Ναι, με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε, αλλά είχαν ευκαιρίες. Αλλά είχαν 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Αυτό σου. Λοιπόν. Αυτά και από την πλευρά της Μπενφίκα. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εδώ, ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Ένα ευχαριστώ στην Μπενφίκα, δεν είπατε, έτσι, που ελευθέρωσε χθες τη θύρα 8 αυτήν των φιλοξενούμενων και ξαφνικά από το πουθενά, εκεί που υπήρχαν απελπισμένα ΠΑΟΚτσάκια, βρέθηκαν με εισιτήριο στο χέρι. Έτσι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Αφού ακούσατε τον πρώτο. Τα είπε καλά, παιδιά. Τα είπε καλά, τα είπε καλά, τα εξήγησε ωραία. Για δεκάδα τη λέει. Βλέπει Σάλβιο. Δεκάδο Σάλβιο. Δεκάδο Σάλβιο, όπως συμβαίνει συνήθως σε πληροφορίες που μας δίνουν
Οι αντίπαλοι καλά και εμείς έχουμε δώσει κάτι δεκάδες όλες. Καλά, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, συμβαίνουν αυτά. Η αντικατασκοπία καλά λειτουργεί. Έχουμε κάτι ευαίσθητος που ψάχνουν να δώσουν την κανονική ενδεκάδα. Ναι. Έχω ρίξει κάτι πινελί και μια φορά, ναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που βεβαίωσε πάντως και αυτός είναι ότι εντάξει, δεν, ο Βιτόρε δεν αλλάζει ούτε δεκάδες πολύ, ούτε. Όχι, δεν αυτή είναι η ομάδα. Ό,τι είναι να κάνει. Μα και στο ποτάμι αυτό έκανε. Του Σάλβιο, η μία αλλαγή. Τις αλλαγές του αλλάζει. Δηλαδή βάζει τον Μπρούνο Γκάμπο. Πώς λέγεται αυτός εδώ, ο δεξίος εξτρέμ. Πήγε στη θέση του. Ο Ράφα που τον είπε. Ο Ράφα, ναι, ο Ράφα. Ναι. Παίζει δεξιά καμιά βαστέση του Ζήκοβιτ όταν παίζει ο Σάλβιο. Και αυτό το Φέλιξ βάζει καμιά φορά αριστερά. Αυτό που βάλει τον γκολ με τη Sporting. Τον έβαλε και με εμάς. Γενικά. Έχει την οι Πορτογάλοι οι προπονητές έχουν σχολή, εντάξει. Ναι. Είναι της σταθερότητας, δεν θα αλλάξουν κάτι. Mm-hmm. Έχουμε, αυτό είναι το πλάνο μου, αυτή είναι η ομάδα μου, αυτό παίζω, κινούμε. Ναι, ναι. Βάσει αυτής της φιλοσοφίας και τέλος. Και γι' αυτό είπα ότι τον κατηγορούν κιόλας στην Πορτογαλία. Τον κατηγορούν, έχω την Μπενφίκα έτσι τόσο καλή, έχω να δει πολλά χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. Ο Βιτόρι αυτός ήταν τερματοφύλακας, όχι. Όχι. Μπορεί κιόλας. Κάτι μου θυμίζουν τα μούτρα του. Δεν το ψάξα ιδιαίτερα. Μάθαμε στην Τούμπα πόσα γκολ έχει φάει ο Βλαχοδήμος. Έξι. Έξι γκολ έχει φάει μόνο. Τέσσερα και δύο. Ναι. Τι γκολ έλεγες ρε Μπούντου πριν. Τα πιάσαμε τα συνολικά. Τα τρία πέρσι αυτός τα βάγες λεωφόρο. Τα τρία πέρσι, όχι. Αυτός έχει φάει τα τέσσερα εδώ στην Τούμπα. Α, τα τέσσερα στην Τούμπα τα φάει ο Διούδης πέρσι. Και άλλα με τα Mind Games. Ναι, και φίλε, εκεί μπερδεύτηκα εγώ. Που τον κοροϊδεύε. Ναι, Mind Games. Ναι, ναι. Έκανα δύο τη Mind Games. Γελάω με τον Μπουζούκι. Όπου τον κράζαν όλοι επειδή τον λέγανε Μπουζούκι. Και το έχει γίνει μια κολοτούμπα όλοι. Αφιερώματα. Κόντρα αφιερώματα. Μπουζούκι. Πα με τον Μπουζούκι, ξαφνικά το Μπουζούκι έγινε ηλεκτρική. Το εργαλείο στα χέρια του Δόνη. Ναι, ναι, ναι. Ποιο παίχτη του ΠΑΟΚ έκανε συνέντευξη κρατώντα Μπουζούκι. Αγέννητοι ήσασταν. Κρατώντας μπουζούκι. Η συνέντευξη υπήρχε μια φωτογραφία του πάνω που έπαιζε. Κρατούσε μπουζούκι γιατί ήξερε να παίζει ή πήγαινε στα μπουζούκια. Είναι συγγενής ραδιοφωνικού παραγωγού του Λίμπερο, δεν θα κομματίσει. Δεν μπορείτε ρε παλικάρια, δεν μπορείτε. Όχι. Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέγει ένας γνωστός μου. Τι. Ποιος ήτανε. Ο Νίκος Μιχόπουλος. Να τι απάντησε ο Πέτρος ο έμπειρος. Ο Πέτρος ο έμπειρος. Μάλιστα. Να πούμε ότι 2 η ώρα έρχεται ο Βασιλιάς. Ναι. Ο οποίος αρχίζει και φορμάρεται σιγά σιγά. Σήμερα τον περιμένω λίγο πιο φορτσάτο. Ωραία. Βασικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι θα έρθει, αλλά πιστεύουμε θα έρθει. Μεσοεπιθετικός ο Ρουί Βιτόρια. Α, μεσοεπιθετικός. Νομίζω ο Βασιλιάς ήταν μεσοεπιθετικός. Ο οποίος έχει κάνει το κόλπο με το πορτοκάλι. Μια φορά θα σας το πει. Ναι. Θα το πείτε. Ο Σταύρος είπε να πούμε το κόλπο με το πορτοκάλι. Πώς μπορείς να φας κάποιον. Ωραία. Δεν υπάρχει. Υπογράφει στην ΑΕΚ ο Γιαννιώτας. Πού χάθηκε αυτό το παιδί. Ό,τι πρέπει είναι για ΑΕΚ. Πέφτει, κάνει, ράνει, φάτσα, είναι τέτοια. Ό,τι λείπει. Υποθυμάει, νευριάζει, θες να το σκοτώσεις. Είναι ό,τι πρέπει για την ΑΕΚ ακριβώς. Για να γίνει ακόμα. Να τη βλέπουμε με μεγαλύτερη συμπάθεια. Ακόμη και 26 είναι ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας είναι ο Γιαννιώτας και 76 να είναι θα είναι ο Γιαννιώτας. Ο οποίος είναι ένας εξτρέμ. Κάπου στην Κύπρο δεν έχει πάρει, από Έλληνα έχει πάρει αυτός. Κύπρο, Ισπανία πήγε στην... Δανικός. Είναι άλλη μια υπογραφή. Δηλαδή, συγγνώμη, η ΑΕΚ μπήκε στου ομίλου Τσάπερ Λίγκ και πρώτη είναι ο Γιαννιώτας. Δανικός είχε πάει στην Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Ναι. Φέτος έλυσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και όπως δείχνουν. Όλα θα πάει στην ΑΕΚ. Δηλαδή, από το κάνει κοσάρι που μπαίνει στο ταμείο, η κίνηση είναι ο Γιαννιώτας. Και ήτανε. Με το Σιώπη, έτσι έγινε. Στην ΑΕΚ ήθελε να πάει. Ναι. Και τον πιάσανε και σε μια γωνία και του είπαν οι άλλοι. Μάλιστα. Στον Άρη θα πας. Μάλιστα. Όντως ήταν και στην Κύπρο, στον Αποέλ, για δύο σεζόν, έτσι. Έκανε παιχνίδια και στην Κύπρο. Ο πρώτος δανεισμός ήταν στην Κύπρο. Απλά αυτή εδώ. Δεν έπαιξε, νομίζω. Έπαιξε, πώς ναι. Συγγνώμη, η ΑΕΚ τον άφησε αυτόν που έψινε από το εξωτερικό. Τι έψινε, το να πάρει παίχτη από την Πρέμιερσιπ, ο άλλος πήρε 25 εκατομμύρια, τώρα διαβάλει τα 24,5 στην τσέπη. Πλάκα μας κάνεις. Και έχει και άλλα. 22 είναι τα στάνταρ και market pool και ξέρω εγώ και περιμένουν τώρα θα κάνουμε εμείς. Και 1,002. Αλλάζει αυτό τώρα. Από ό,τι ξέρω τα πάγια είναι πάγια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το market pool. Τα πάγια τη Ισόβουλα. Δεν νομίζω ότι έχει τη διαφορά που είχε παλιά. Άλλο στην Ευρώπη, άλλο στην Champions League. Αυτό το κομμάτι. Άλλο είναι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο το market pool. Στο Champions League υπάρχουν τα πάγια. Μπήκε σε γόλου πάρε στην Ελλάδα 22.
Ναι. Καλημέρα, χάρηκα ναι. πολύ. Τρεις ομάδες μπήκαν στην Ελλάδα, ξέρω αν είχε δει, από 22. Και μετά είναι κοντά στο εκατομμύριο η νίκη, αν θυμάμαι καλά. 900... Είναι οι βαθμοί, είναι οι εισιτήρια, είναι market pool που είναι χορηγίες κτλ. Είναι, ξέρω εγώ, είναι. Ναι. Φτάνει 30. 30 κάτι. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Βολεύει. Καλά είναι. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Αλλά όχι ότι δεν τα θέλουμε τα 30, αλλά δεν μας καίει τόσο το 30 όσο το να αλλάξουμε στάτους. Καλά, κοίτα, φυσικά, το ένα έχει να κάνει και με το άλλο, ρε φίλε. Για να σοβαρέψουμε ελαφρώς, μια και είμαστε στην παράνοια σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει σήμερα, είναι το απόλυτο βήμα για την αυτάρκεια. Σωστά. Εντάξει, δεν είναι τα 30 που θα πάρει σήμερα. Ναι, γιατί τόσα χρόνια. Ωραία. Είναι τα 30 που παίρνει σήμερα. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα πάμε και από το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε, δεν ξέρουμε. Δύσκολο. Mm-hmm. Έχει πολύ δρόμο. Ωραία. Ελπίζουμε ότι θα το πάρουμε. Εντάξει, δείχνουμε πιο σοβαροί από όλους. Ωραία. Από εκεί και πέρα μετά, αν αυτό το πράγμα καθιερωθεί το 30, εντάξει, μετά δεν χρειάζεται να βάζει λεφτά. Ακριβώς. Είσαι στα 30. Αυτό εντάξει. Το ξεκούρα στα 30 δεν το έχουμε ζήσει και ποτέ κιόλας έτσι. Δεν μπαίνουν και στη τσέπη μας. Καλά, προφανώς δηλαδή, και δεν τα κάνουμε εμείς διαχείριση. Νομίζω η συμπεριφορά μας θα ήταν λίγο διαφορετική άμα κέρδισε ο ΠΑΟΚ σήμερα και κέρδισε προσωπικά 30 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, θα ήμασταν mm-hmm. λίγο, είχαμε κάνει ραδιόφωνο βασικά. Ναι. Θα πετούσαμε κανένα μπαζούκα στο ξενοδοχείο της Μπενφίκα. Ωραία. Θα, ξέρω εγώ, θα απειλούσαμε συγγενείς αυτό το ένα των παικτών. Θα κάναμε τέτοια απλά καθημερινά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ένας εκ των βασικών στόχων που έχει θέσει ο ίδιος ο Σαββίδης είναι η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια είναι το σημαντικότερο βήμα προς αυτήν. Είναι και η υπεραξία που παίρνουν οι παίκτες. Ο Λιμνιός του Europa League κάνει 3,5 με 5 εκατομμύρια. Ο Λιμνιός του Champions League κάνει 10 με 15. Άλλη βιτρίνα. Αυτό ακριβώς. Καλογιαλισμένο. Είναι παίκτης Champions League. Είναι άλλο πράγμα. Είναι σαν να ψωνίζω στην Κορομιλά και σαν να ψωνίζω στην Νικόπολη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Δεν θα βρω το ίδιο ύφασμα. Θυγμένη στην Νικόπολη. Δεν είναι θυγμένη στην Νικόπολη γιατί ξέρουν τι αγοράζουν με 2,5 ευρώ. Δεν είναι θυγμένη. Θες είδα Μάριο Μπράγκο στο γήπεδο μετά τη συνέντευξη. Τι κάνει το παουξάκι αυτό. Είναι ο κλασικός Πορτογάλος. Δηλαδή, αν το δεις από μακριά και μου πεις τι εθνικότητα τον κόβεις, είναι ο Πορτογάλος. Ο κλασικός. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο άσχημος όσο συνήθως είναι οι Πορτογάλοι. Είναι κοντός. Δεν είναι τσολιάδες οι Πορτογάλοι. Δηλαδή δεν έχει και άγνωστο στρατιώτη εκεί να κάθονται μπροστά. Δεν έχει τέτοιο. Δεν είναι τσολιάδες. Εσύ πετυχαίνω στην πτήση από Μόναχο για Πορτογαλία. Είναι η εθνική ομάδα μπάσκετ της Under 16 της Πορτογαλίας. Και είναι ο προπονητής, τον βλέπω, ένας πιτσιρικάς. Κλασικός πασκετικός λεγόμενο που είναι καμαρώνει τα παιδιά του και περιμένουμε μαζί την τουαλέτα. Ναι. Και του λέω, έχετε μπάσκετ στην Πορτογαλία. Ο αιρετικός, αιρεστικός κανονικά. Έχετε μπάσκετ στην Πορτογαλία. Μου λέει, ευκώς. Έχετε τα κορμιά του, λέω, για μπάσκετ. Του λέω κανονικά. Τα κορμιά δεν στο λέω στα αγγλικά. Εμπάντης. You have the bodies. You have the bodies for basketball. Ευκώς. Τι ευκώς, άμα δεν ήταν οι Αφρικανοί. Παίρνω από του Αφρικανού, ήσασταν... φίλε. Ναι, για το WBL. Τι να κάνω. Το WBL θα έπαιζε και εσύ μπάσκετ. Ήταν όλοι κάτω από ένα 70. Είδες, όλοι έχουμε ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Ναι. Ξέρεις ότι έχεις το ύψος ενός μπασκετμπολίστα NBA. Εγώ. Εσύ. Ευχαριστώ, Αναστασία. Το ξέρεις. Τα Aaron Brooks. 1,63. Ορίστε. Είσαι 1,63. Πώς δεν είμαι. Πώς δεν είμαι. Και με αθλητικό κιόλας, ε. Με τα κούνη εκτοξεύομαι. Σήμερα που θα βάλω τα κούνη. Πόσο θα είσαι σήμερα που θα βάλεις τα κούνη για να μάθουμε επιτέλους το πραγματικό σου ύψος. Θα είμαι 1,70. Άρα βάλω 12 από το 1,58. Θες να μιλήσω με κυλκυσιώτικα νούμερα. Στο μεταξύ ξέρεις. 1,82. Τουλάχιστον. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τα νούμερα εκεί λίγο ξεφεύγουν. Αλλά λοιπόν, δεν υπάρχουν ψηλοί Πορτογάλοι. Είπες για το Παουξάκι έλεγες. Ναι. Τον σωτήρα μας. Γιατί... Κατευθείαν πήγε στα γραφεία εκεί με την τσάντα του, με το σάκο του. Πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος. Μια καλημέρα τυπική. Ανέβηκε πάνω, έχει σηκώσει ήδη μανίκια. Είναι αυτός που αντιλαμβάνεται. Αυτό είναι καλή. Μου πει, έχει σηκώσει αυτός μανίκια. Καλημέρα. Γιατί άμα φοράει μανίκια καλοκαιριάτικα, διώξτε τον. Κι όμως φορούσε. Ναι. Φορούσε μανίκια. Δεν φορούσε το τίσερ το δικό σου το πόλο, φορούσε κανονικά. Υπάρχει κανένα από τον ΠΑΟΚ, του ανθρώπου του, να κάνει το σωστό παραδοσιακό καφενείο, ρε φίλε. Γιατί έχουν κοπεί όλα αυτά. Έχω όχι. Έναν κατά νου. Όχι, όχι. Καφενείο. Καφενείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπράγκο πέρασε στο ζωγράφο, άμα ήταν λίγο κανένα άλλο. Μπορεί να καθόταν, ξέρω εγώ, να πει μια καλημέρα, τι γίνεται και να κάνει λίγο είναι καφενείο. Είναι και πολύ νωρίς για να. Αυτό δεν μπορεί να κάνει καφενείο, άστο.
Καφενείο τώρα τι καφενείο να κάνει. Καφενείο ρε φίλε. Τη στυλ Σάντος. Ο Σάντος πάντα μετά την συνέντευξη που έκανε καφενείο. Ναι. Ο Λουτσέσκο κάνει καφενείο, όχι. 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 Τελειώσαμε, έφυγε. Τα είπα, έφυγα. Γεια σας, έκανε δουλειά μου, κάνετε δική σας. Ναι. Καλά κάνει έτσι. Okay. Απλά για μένα, ο Λουτσέσκο κάνει το άλλο. Σου κάνει ένα τραπέζι στην αρχή τη σεζόν, σου εξηγεί τι θέλει να κάνει. Οκ, okay, εντάξει. Και σου κάνει και ένα στο τέλος για το τι θα κάνει. Ναι. Αυτό. Ναι. Ωραία. Και κάνει και ένα τραπέζι την προετοιμασία για να δει τι γίνεται. Ναι. Okay. Εκεί μάθαμε την περιβόητη το ατάκα. Το είναι καλό για αυτό. Για το Βάρντα. Του Βάρντα που στη δεύτερη προπόνηση του λέει του Λουτσέσκου. Φαλαό is ready. Φαλαό is ready. Δεύτερη προπόνηση. Ζαλίστηκε ο άλλος. Δεν τον ήξερε ακόμα τότε, ρε. Είχε ακούσει. Ναι, αλλά σου λέει. Αλλά δεν τον ήξερε ακόμα. Ναι. Φαλαό is ready. Και δεν είπε και ψέματα. Φαλαό is ready. Always ready, φαλαό. Ε, η Σταύρος. Φίλε. Φίλε. Σημαντικότερη ερώτηση δεν έγινε χθες στο Λουτσέσκου. Τι. Ο μπαμπάς είναι εδώ. Ο μπαμπάς θα έρθει. Όταν. Κοίτα, μια μέρα θα το κρατήσω το Λουτσέσκου, ναι. το λέω δημοσίως. Όταν θα είμαστε λίγο χαλαροί και θα έχουμε πετύχει τους στόχους μας, θα του πω, θα του κάνω ερώτηση. Συμβουλευτήκατε τον πατέρα σας για. Η χειρότερη του. Η Πορτογαλία πολύ κύριοι όμως. Ούτε ένας δεν τον ρώτησε. Η Πορτογαλία είναι επαγγελματίες πρώτα απ' όλα εκπροσωπούν μεγάλο κλαμπ. Το κλαμπ που καταλαβαίνει τους δημοσιογράφους του. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα ήρθαν οι καράβλαχοι από τη Ρωσία, οι κοκκινομάγουλοι, να πουλήσουν τρέλα. Φάει τις φάπες σου, φάει και τον αποκλεισμό σου και όχι φάπες, φάπες ευρωπαϊκές, δεν ήταν τίποτα. Ποδοσφαιρικές. Ποδοσφαιρικές, ναι. 100%. Τα έμαθες για τον Λουίς Αντριάνο, έτσι. Τι λέει τον Παοξάκη, τρεις αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές, καμπάνα από την UEFA γιατί τώρα, είναι αγωνιά στον Κρέσπο. Τώρα ο Κρέσπο σήμερα δεν μπορεί να πιάσει την Φερέρα, αρχίσει να του λέει γιατί ο αδερφής σου τι κάνει καλά, είναι αυτά και να τον κάνει καμιά γωνιά, έτσι να λιποθυμήσει ο Κρέσπο να παίξουμε με 11-10. Καλό είναι αυτό. Νωρίς όμως. Ο Λόπεθ μας πλήρωσε χθες. Πάει ο Μάρκο, ο αδερφός μου, βγάζει εκείνον που ήταν για κόκκινη. Την ώρα που έχουμε ποντάρει εμείς την κόκκινη και λέμε τι γίνεται τώρα. Αυτό τον Νικόλοφ. Τύπος δίνει κεφαλιά μπροστά στον διαιτητή στο ένα μέτρο διαιτητής. Ναι. Δηλαδή και να μην θέλει να στη δώσει, θα στη δώσει. Σου είχε δώσει το πέναλτι εκείνο το. που έφυγε σφαίρα. Ναι, το οποίο το λένε ότι είναι καθαρό. Δεν υπάρχει καμία λήξη. Ούτε φωτογραφίες, είχε από τα γράμματα τίποτα. Κοίτα, στέγνωσε το σάλιο με το πέναλτι του Πρίγεβιτς. Οπότε δεν έχουν κάτι άλλο να πούν για το χθεσινό. Ναι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Κάτσε λίγο, είπες, λένε τρεις αγωνιστές πριν τον Τριάνο για εκείνη την γωνιά στο Κρέσπο. Ναι, από την UEFA. Δηλαδή, τι θα παίξει στους ομίλους καθόλου. Με τίποτα. Με το χρυσό. Φυσικά. Ναι. Δεν το είδες. Αυτό δεν την πληρώνω, γιατί ήταν εκτός. Κλωτσιά κανονικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Δεν είδα μετά γιατί. Στο Λάζοβιτς. Χάρηκα τόσο πολύ που πέρασε η ΑΕΚ που άλλαξε το κανάλι μετά. Δηλαδή, κοίταξε, ο Λάζοβιτς γενικά και στα δύο παιχνίδια δεν ήταν καθόλου οριστικός. Ήταν πολύ δηλαδή ούτε κλωτσούσε ούτε έβρεσε. Το παιδί το έζησε έντονα. Και στο τέλος κάτι λέει στο Λιβάγια εκεί πέρα και ο Λιβάγια του τραβάει μια κλωτσιά κανονικά προ το διαιτητή. Και έφαγε την κόκκινη κάρτα οπότε. Δεν γίνεται να παίξει. Χάνει ο Μίλου σίγουρα τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Τρεις έφαγε Αντριάνο που έδωσε μια γωνιά. Αυτό. Ό, δηλαδή λάγει ναι. Τώρα έτσι εκεί στο ναι. Στομάχι τι έγινε. Η κλωτσιά έτσι κατευθείαν μπροστά. Ναι. Δεν θα φάει και 3-5. Θα σας πω εκτός αέρα. Ναι. Το παρασκήνιο. Mm-hmm. Αλλά άργησε να γίνει. Τέλος πάντων. Okay. Τα ψέματα τελείωσαν. Ωραία. Την ώρα που βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι τόσο ποδοσφαιρικό το παιχνίδι, όσο mind game αυτό που κάνει ο Διούδης στο Κουλούριο. Άσε γιατί ναι. το πλήρωσε το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι παιχνίδι νεύρων, είναι παιχνίδι ψυχολογίας, είναι παιχνίδι δύναμης. Δηλαδή, ναι, δεν είμαστε μια ομάδα που βαράμε. Αλλά ρε φίλε, αν χρειαστεί, ας φάω και 8 κάρτες μετά το 70. Δεν τις μεταφέρω. Ας χάσουμε και ένα παιχνίδι στον Όμιλο να περάσουμε. Δεν έχει και τίποτα. Χάσουμε ενώντας ένας παίκτης δύο. Ας πάω στο καπνού και ας έχω τον Κίτσιο π.χ. Δεν έχει τίποτα. Δεν τους βλέπει. Ας κάτι μπέλ, κάτι τέτοιο. Είσαι της φιλοσοφίας, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός όχι απλά αγιάζει τα μέσα. Δεν υπάρχουν μέσα βασικά. Ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Μυαλό, δολοφονικό ένστικτο. Εννοώντας δολοφονικό ένστικτο. Σε εισαγωγικά δεν σκοτώνουμε με κάποιον. Με στόχο τον Πίτση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, τον Αλμέιδα. Ναι. Όταν θα βρεθώ μπροστά στην εστία και θα έχω την επιλογή να πάρω τη σοφή. Ναι. Εντάξει.
Ούτως ή άλλως, ωραία, ο Βλαχοδήμος είναι ένας τερματοφύλακας που δεν γεμίζει το τέρμα. Έχει πολύ καλά στοιχεία τώρα. Άσε τώρα που το μιλάμε εμείς. Mm-hmm. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει, και η τεχνική του είναι πολύ καλή και τα ριφλέξ του είναι πολύ καλά και το κορμί του είναι καλό. Δηλαδή, δεν είναι ένα παιδί που τυχαία βρίσκεται εκεί. Απλά θα πρέπει να. Ήρθε το καμάρι μου, ήρθε το καμάρι μου. Ο βασιλιάς είναι εδώ. Ο γαλαζοαίματος ήρθε. Ο γαλαζοαίματος. Είναι ένα παιχνίδι που ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είσαι με καθαρό μυαλό. Δεν έχει άουσο του από τον πρώτο που είναι στην κερκίδα, δηλαδή από αυτόν που θα πάει το παιδί του. Ωραία, πρέπει να εξηγήσει στο παιδί του τι θα κάνει. Δηλαδή, π.χ. με την Τρίπολη, δεν γίνεται βρε ball boy να δίνετε την μπάλα γρήγορα ενώ δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς. Ας εξηγήσει κάποιος στα ball boy πώς συμπεριφέρονται. Δεν σου είπα εγώ να πετάξει την μπάλα 30 μέτρα. Αλλά δεν γίνεται πριν τοποθετηθεί η άμυνα να παίρνει την μπάλα ο αντίπαλος επειδή το ball boy μας είναι γρήγορο. Αλλά ball boy, δεν θα πάρεις και κίτρινη. Δεν θα πάρεις κίτρινη. Ball boy. Εντάξει. Και, δηλαδή, καμιά φορά στη Βραζιλία ένα ball boy κέρδισε κόκκινη μια φορά. Ναι. Και έδεσε κόκκινη, άρχισε λίγο και έκανε πως του πέφτει είναι μπάλα. Μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι. Τον έσβωσε ο άλλος, έκανε ότι πεθαίνει, κόκκινη ο άλλος και έδεσε η ομάδα του. Το μπολμπόι αυτό θα μεγαλώσει ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο. Τιμόμενο πρόσωπο από την ομάδα και τον κόσμο. Τι, ναι, τι. Ξεκάθαρα. Ναι. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Δεν έχει ο χαμά και να πάω και είσαι. Όχι. Το πάω και είσαι στο τέλος. 22 νίκες του Λουτσέσκου, σερί στην Τούμπα, πρέπει να γίνουν 23. Τέλος. Αυτό είναι. Μου κάνα παράπονο, δεν μιλάμε για μπάσκετ. Άλλη μέρα. Πώς σας φάνηκε η νέα φανέλα, πρωτοποριακή με μανίκι. Άκου να δεις. Μέχρι, θα κυνηγάω την ΠΑΕ, μέχρι να αλλάξει τη Μάκρον. Πήγα να πάρω φανέλα και χρειάζομαι 6 χ. Υποφέρεις. Τι είναι, φίλε, ούτε λατινικός αριθμός δεν είναι. Είσαι σε κατάθλιψη. Σταματήστε αυτές τις γκέι προσεγγίσεις φανέλας. Ή η Μάκρον θα σταματήσει να είναι ιταλική εταιρεία. Ωραία, επειδή αυτοί είναι φλόροι και δεν τρώνε και τρώνε τα μακαρόνια χωρίς ψωμί και δεν βάζουν σάλτσες, αλλά βούτυρο, μηδέν λιπαρά. Ωραία, και βάζουν ελιές στην μακαρονάδα. Δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Εν τέλει πήρες. Τι να πάρω, ρε. Δεν μπαίνει, σου λέω. Σου πάει σε ένα ψυχή να πεις αυτό το μπουζάκι το έχετε σε 6 large. Χαρακτήρι. 6 XL έχετε αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Κανονικά φοράω ένα. Άντε δύο. Απάνθρωπο. Και πρέπει να ζητήσω 6. Και πάλι δεν σε κολακεύει. Ναι, γιατί είναι πάλι κολλητό, ό,τι και να είναι. Ναι, ναι, δεν σε κολακεύει. Ναι. Δύσκολα, είναι slim fit. Τι slim fit με 6 XL, ρε. Τι slim fit. Αυτή του μπάσκετ πώς φαίνεται. Αν ο Σύφης του κουμπαράκι μου θα έχει φροντίσει, θα με έχει σκεφτεί αυτός τουλάχιστον. Με μανίκι που σου αρέσει. Με μανίκι μου αρέσει, εννοείται. Ωραίο είναι, NBA. NBA, φίλε. Καλό είναι. NBA. Εκείνα δυσκολία, τα φανελάκια εκείνα δηλαδή. Δεν θα τα φορέσουμε ποτέ. Ναι. Σε νιώθει ο λαός από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, ρε Δημήτρη, βάζουν ελιές στη μακαρονάδα. Το πάθαμε στο Ούντινε. Βάζουν ελιές στη μακαρονάδα οι άνθρωποι. Πραγματική ντροπή, εντάξει. Ωραίες οι φανέλες, αλλά να μην χρειαστεί να πάω να πω. Σύφη, έχεις καμία. Η ιερέα ιταλική δεν είναι, Νίκο. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και αυτή η σύμφωνα. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις. Δεν θέλω να. Χάθηκαν οι σχολές. Χάθηκαν οι. Ναι. Οπότε θέλω να σε προετοιμάσω. Δηλαδή, εγώ πώς θα πάρω το Βασιλιά να πάρουμε μια μπλούζα. τι θα πει αυτός. Οχτώ έξτρα. Τι να πει. Ωραία. Για να μην ξεκινήσει, θα περάσει σήμερα το παιχνίδι. Από αύριο ξεκινάει ένας πόλεμος με τις ιταλικές εταιρείες ένδυσης. Λόγω ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τελειώνει και το συμβόλαιο με τη Μάκρον ή θα πάτε στην αντίταση της μαχαιρώσου. Ωραία. Ούτως ή άλλως καλύτερες παραδοσιακά φανέλες του ΠΑΟΚ και αντίταση ήταν. Εντάξει, ούτε Nike, ούτε Mike, ούτε δεν τις βλέπουμε. Αντίταση είμαστε. Slim fit. Η αντίταση σου βγάζει, ρε φίλε, κανονικές. Δηλαδή. Ναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για. Και η Nike ήταν κανονική. Δεν ήταν κανονική ούτε της Nike. Και δεν μαζί ρίγα. Ενώ τώρα είναι ωραίο το σχέδιο. Το σχέδιο εννοώντας. Όχι το 12X. Τέλος πάντων. Νίκη για τον. Όπα. Χτύπησα, δεν κάνει. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό. Λοιπόν, τελευταίο που σου έχω δέσει ο κολλητός σου εδώ,
Ο συγκεκριμένος. Αδερφός μου. Ναι, ναι. Τι κυκλοφορεί. Ποια είναι αυτή. Νικολέτα Ράλι. Εντάξει, και άλλες πέντε Νικολέτες Ράλι μπορεί να κυκλοφορήσει ο πολιτός μου. Δυνατή. Μπράβο. Καλό Παοξάκι. Καλό Παοξάκι. Φίλε, μάχημο Παοξάκι. Έτσι. Εντάξει, και η Νικολέτα δυνατό Παοξάκι από ό,τι βλέπω. Μπράβο τον Γιώργο. Το στηρίζουμε. Αν είναι να μας αφιερώσει και ένα αυτό για τον Γκόρκα να πει, θα τον πάρω, θα τον πω. Θα τον πάρω να τον πω. Ωραία. Κλείνουμε. Λοιπόν. Ακολουθεί ο βασιλιάς. Ωραία. Η θεότητα, η πραγματική. Ένας οπαδικός γαλαζοαίματος. Σήμερα θα εκδηλωθεί, δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει μακριά το μικρόφωνο την καψούρα του για τον ΠΑΟΚ. Τώρα μου στέλνει η Ryan, έκπτωση έως 10% τα 40 ευρώ να δώσω 36 για να περιμένω 12 μέρες να περάσω τον έλεγχο. Όχι φίλε, δεν πάω ξανά με Ryan. Αυτά λοιπόν, ακολουθεί ο βασιλιάς, μαζί θα είμαστε αυτή τη εβδομάδα με τον βασιλιά. Ένας είναι ο βασιλιάς. Πριν game θα έχουμε από νωρίς. Πριν game από νωρίς θα τσαρώ στο στούντιο Ζαγόρας μετά από τις 7 θα είναι ο Τζατς. Από τις 7 θα είναι. Από τις 7 ο Τσαρός. Μετά Ζαγόρας, μαζί με τον Ζαγόρα θα είμαι εγώ στη μετάδοση. Όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 θα είναι απλωμένα στο γήπεδο σε όλες τις γωνίες για να μαθαίνετε να πάσα στιγμή τι γίνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ραντεβού με την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 αύριο, ελπίζουμε με την πρόκριση. Αυτά. Πάμε. Τα λέμε ξανά αύριο, εδώ στις 12 η ώρα. Ελπίζουμε χαρούμενοι, ελπίζουμε με κουβέντες πρόκρισης. Καλή επιτυχία με, στον βγάζοντας πιθανούς αντιπάλους και όλα αυτά. Απογευματάκι, Ναι, απογευματάκι. Αν και φόσον. Να ασχοληθούμε με αυτό. Τέλεια. Να πάνε όλα καλά σήμερα. Λοιπόν, τέλεια. Αυτά. Καλό μας ημέρι, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε.